Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο Καφταντζόγλιο στάδιο, σε ένα στάδιο που φιλοξενεί το 95ο και το 74ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ανδρών και γυναικών. Ένα πρωτάθλημα, 13, ιστορία, ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1890, πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Φίλες και φίλοι, ένα πρωτάθλημα που γίνεται στη μνήμη ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ηλία Μισαηλίδη. Θα έχουμε πολλά να πούμε για το πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα εδώ και αύριο, αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε τι αγωνίσματα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η σφυροβολία γυναικών με την Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου. Είναι επίσης εξέλιξη των τριπλούν των ανδρών με τον Τζιάμι να προηγείται. Είναι το ύψος των ανδρών, τα 100 μέτρα εμπόδια των γυναικών αργότερα και τα 110 των ανδρών. Ο ακοντισμός των ανδρών, τα 100 μέτρα γυναικών πρώτα και ανδρών. Συνέχεια το μήκος των γυναικών, η σφυροβολία των ανδρών, τα 400 μέτρα γυναικών και ανδρών, τα 1500 μέτρα ανδρών και γυναικών. Κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί η μετάδοσή μας και θα ολοκληρωθεί. Πληρωθεί το πρόγραμμα με τα 3.000 μέτρα στίπλ γυναικών και ανδρών και τις μικρές κοιτάλες 4x100 γυναικών και ανδρών. Σε ένα πρωτάθλημα που ασφαλώς πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι βαθμοί που θα συγκεντρώσουν από τους αθλητές τους οι σύλλογοι. Χοντρικά σας το λέμε ότι η πρωτιά δίνει 13 βαθμούς και στην συνέχεια βαθμολογούνται αντίστοιχα η δεύτερη θέση και κάτω με 11, 10, 9, 8, 7 και έναν βαθμό οι τελευταίοι αθλητές για να ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ τον πρωταθλητή Ελλάδας σε άνδρες και γυναίκες. Πάντως, για την ώρα, ενώ όπως βλέπετε στους δέκτες σας έχουμε τον Γεωργίου του Πανελληνίου που ετοιμάζεται για την προσπάθειά του, την τέταρτη προσπάθειά του ή την πέμπτη, Παναγιώτη. Είναι η τέταρτη, είναι η τέταρτη προσπάθεια στο τριπλούν που έχει αρχίσει πριν από λίγο. Να πούμε ότι έχουν γίνει ορισμένα αγωνίσματα ήδη για το πρωτάθλημα των ανδρών και των γυναικών. Έχει γίνει δηλαδή ο μαραθώνιος στα 50 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα, το 10ο και το 7ο. Και έτσι στους μεν άνδρες προηγεί το Ολυμπιακός με 78 βαθμούς. Όπως επίσης στις γυναίκες μπροστά είναι ο Γάσιλης Ως με 32 βαθμούς. Στους άνδρες στη δεύτερη θέση είναι ο Πανελλήνιος με 46, ο Φίλιππος Βερίας, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, η Ολυμπιάδα Πατρών κτλ. Στις γυναίκες μετά τον Ηλισσό είναι ο Πανελλήνιος, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, η Ζάκυνθος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Πέλοψ Πατρών. Αυτά όσον αφορά τις βαθμολογίες στους άνδρες και στις γυναίκες. Παράλληλα με το πρωτάθλημα των ανδρών γίνεται και το πρωτάθλημα των νέων ανδρών και γυναικών, ένα πρωτάθλημα στη μνήμη του Κώστα Παπαναστασίου, ενός ανθρώπου με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Τέταρτη προσπάθεια για τον Δόντα στο τριπλούν, στο οποίο προηγείται ο Τσιάμις με 16-41. Ο Δόντας που έχει κάνει 15-62 και αυτή είναι η τέταρτη του προσπάθεια. Κάπου εκεί στα 16 μέτρα. Ο Τσιάμις 16-41, ο Φράγκος 16-04, ο Μπαλταδούρος 15-84 είναι αυτοί που προηγούνται. Άκυρο το άλμα του Δόντα, του αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων, σε ένα αγώνισμα όπου ασφαλώς θα πρωταγωνιστήσει και μάλλον άνετα ο Τσιάμις, που είχε κάνει και το πανελλήνιο ρεκόρ εδώ το 2006 στον Μπρούνο Τζάουλη με 17.55. Ο Μπαλταδούρος με 15.84 στην δεύτερη του προσπάθεια, 15.63 η πρώτη, άκυρη η τρίτη του. Αμέσως μετά ο Τσιάμις λοιπόν, μετά από τον Μπρούνο Τζάουλη, είχε τραυματιστεί, έχασε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν σε πολύ μεγάλη φόρμα εκείνη την περίοδο. Εντάξει, είναι ένας αθλητής που και τώρα μπορεί να ανέβει. Το έδειξε στην Πεσκάρα, στους Μεσογειακούς Αγώνες, ότι είναι αθλητής υψηλών επιδόσεων. Πήρε σε 16 μέτρα και 98 εκατοστά, που είναι η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα φέτος. Και φάνηκε ότι μπορεί να επιδύσει πάνω από 17 μέτρα, αρκεί να του βγει το άλμα. Ο Μπαλταδούρος λοιπόν του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου αρχίζει την προσπάθειά του. 15.58 είναι, ενώ εγκαταλείπει το άλμα του, 15.58 είναι η καλύτερη φετινή του επίδοση. Ήταν μέχρι να έρθει εδώ στο Καφταντζόγλιο και στα προκριματικά τα πρωινά, όπου έκανε 15.67. Μένει λοιπόν στην
τρίτη θέση με 15 μέτρα και 84 εκατοστά. Για πολλούς αθλητές και αθλήτριες, θα πρέπει να πούμε ότι οι αγώνες που παρακολουθούμε και που θα παρακολουθήσουμε και αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα αποτελούν το τελευταίο τεστ πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών και γυναικών που θα γίνει στο Βερολίνο από 15 έως 23 Αυγούστου και θα έχετε φυσικά την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Στη σφυροβολία προηγείται η Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού με 68 μέτρα 0,2 εκατοστά. Η Παπαδοπούλου ακολουθεί με 66,74. 15,34. 62 μέτρα. Έριξε η Φατάλα Παπαδοπούλου είναι στην επόμενη θέση με 58,12. Ενώ είδατε τη βολή της αθλήτρας, αλλά να πάμε στο τριπλούν. Θα δούμε την προσπάθεια του Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος προηγείται με 16 μέτρα και 41 εκατοστά. 16,98 είναι η καλύτερη φετινή του επίδοση και έπιασε το χαμηλό όριο για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου που αρχίζει στις 15 Αυγούστου και βεβαίως θα το δείτε από την ΕΡΤ. Με μεγάλη ταχύτητα στο διάδρομο ο Τσιάμις που πάει μακριά. Το χαμηλόριο είναι 16,65. Βλέπετε ότι οριακά το πάτημα του Τσιάμι, το τέλειο πάτημα ουσιαστικά. Το ζήτημα είναι αν αφήνει ίχνωση ή όχι στην πλαστελίνη εκεί. Για να δούμε τι θα γράψει ο πίνακας. 16,89. Αν ακούσαμε, αν ισχύει αυτό που ακούσαμε, είναι 16,89. Ένα καλό άλμα. Ένα καλό άλμα με το οποίο παραμένει ασφαλώς πρέπει να πρώτος. Είναι το δεύτερο καλύτερο του σε αυτή τη σεζόν. Πράγματι, στην Πεσκάρα έκανε το 16-98 στους μεσογειακούς αγώνες. Προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά, είχε επιδείξει 16-66 στα Χανιά. Και έχουμε περάσει στη σφυροβολία. Η Φατάλα Παπαδοπούλου είναι από τις νέες αθλήτριες. Αγωνίστηκε πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων και Νεανίδων. Ήτανε στο τελικό και ο Γιώσης εδώ είναι ένας από τους αθλητές που μετέχουν στο ύψος των ανδρών. Παράλληλα λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς, γίνεται το τριπλούν, η σφυροβολία, το ύψος, ενώ στην άλλη πλευρά του σταδίου έχει ξεκινήσει, είναι ακόμα χαμηλά το επιτυχημένο το άλμα στα 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Χαμηλά είναι το επικοντό, είναι στα 3 μέτρα και 80 εκατοστά το επικοντό των γυναικών. Σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη κούρσα της ημέρας που δεν είναι άλλη από τα 100 μέτρα εμπόδια των γυναικών. Είναι οι πανελλήνιοι αγώνες στίβου ανδρών γυναικών. Είναι το τελευταίο τεστ για τους Έλληνες αθλητές πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το κυρίαρχο τεστ για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού. Δεδομένου ότι σε αυτό εδώ το στάδιο, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθούν ορισμένοι από τους καλύτερους, όχι ορισμένοι, πολλοί από τους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες της γης. Θα γίνει εδώ το World Athletics Final, δηλαδή ο τελικός των Grand Prix. Και οι καλύτεροι 8 αθλητές σε κάθε αγώνισμα θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου για να κάνουν τον αγώνα τους. Όμως προηγουμένως να δούμε τριπλούν. Με τον Γιώργο Καλαμπουκά του Πήγασου Λάρισσας με καλύτερη επίδοση χρονιάς το 15-23, το οποίο καταρρύπτει εδώ στην τρίτη του προσπάθεια κάνοντας 15-24. Είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή και είναι η τέταρτη προσπάθειά του, το τέταρτο άλμα του. Το πάτημά του, άκυρο η προσπάθεια αυτή στο τριπλούν. Τσιάμις 16-89, Φράγκος 16-04, Μπαλταδούρος 15-84 στις τρεις πρώτες θέσεις. Και βεβαίως πάμε στα 100 μέτρα εμπόδια των γυναικών. Βλέπετε τα ονόματα των αθλητριών που μετέχουν στο αγώνισμα. Παμπορεί βέβαια και σε αυτό το αγώνα και σε αυτούς τους πανελλήνιους αγώνες στίβου είναι η Φλόρα Ρετούμη, η Φλόρα Ρετούμη του Ολυμπιακού που τρέχει στην τέταρτη διαδρομή. Είναι η αθλήτρια με τις περισσότερες νίκες τα τελευταία χρόνια, να τις δούμε όσες αγωνίζονται. Η Πέγκα είναι από τον
Πέλο Παπατρών είναι 19 ετών και η Κατερίνα Καραδίμου της Ολυμπιακής Δομής 18 ετών. Νέα παιδιά, νέα κορίτσια που μετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που κυριαρχείται από τα νέα παιδιά και μετά είναι η σειρά της Ιφαντίδου, του Φιλίππου Βερίας, που τη βλέπετε εδώ, είναι μία από τις καλές ελληνικές αθλήτριες με ατομική επίδοση 13-65. Την επίδοση που έχει σημειώσει εφέτος, και ενώ η Φλόρα Ερεντούμη, που εφέτος έχει τρέξει την απόσταση σε 13-53, το πέτυχε στους αγώνες των Βαρδινογιαννίων στα Χανιά. Η Φλόρα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με 12-86 και η Πετσούδη. Η Ολυμπία Πετσούδη, 23 ετών, του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ένα νέο ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού, 13-57 πέτυχε στην Πανεπιστημία τα εφέτος. Η αθλήτρια που μόλις είδατε και η Μαζλίκα. Η Μαζλίκα είναι από την Έδεσα, κάνει αρκετά αγωνίσματα, πηδάει μήκος, κάνει εμπόδια, 14-95 το ρεκόρ της. Και η Ευθυμία Κολοκυθά είναι 22 ετών, είναι της Αλεξάνδρειας. Εκτουγάς Αλεξάνδρεια βλέπετε εδώ και στην 8η διαδρομή ένα νέο κορίτσι, η Ιωάννα Μαρσίντα Νάτσου, 18 ετών και εκείνη από την Αλεξάνδρεια. Νέα παιδιά λοιπόν, νέα κορίτσια που μετέχουν στο αγώνισμα των 100 μέτρων με εμπόδια των γυναικών. Είναι το πρώτο δρομικό αγώνισμα της ημέρας και έχουμε τις αθλήτριες να κάθονται στους βατήρες. Η Φλόρα Ρετούμη στα Βαρδινογιάννη, όπως είπαμε, πέτυχε 13-53, έχει σημειώσει και άλλες καλές επιδόσεις αυτή τη χρονιά, και η Πετσούδη που έδωσε έχουμε ακύρες, κάποια βιάστηκε. Η Φλόρα έχει τρέξει στα Χανιά, σε 13 έφυγε η βιαστική, ήταν η Ρεντούμη όπως βλέπετε, έχει τρέξει στα Χανιά σε 13-55, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη εδώ σε αυτό το στάδιο, στο Διεθνές Μίτινγκ 13-54, και στα Βαρδινογιάννια 13-53. Όπως είπαμε, το ατομικό της ρεκόρ είναι από το 2004, 12-86, το είχε πετύχει στους Πανελλήνιους Αγώνες που είχαν γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η Ρεντούμη έχει τρέξει άλλη μια φορά φέτος 100 μέτρα με εμπόδια, αυτό έγινε στη Λεηρία, στους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πια. Εκεί έκανε 13-59, η χρόνη της είναι γύρω στα 13-50 με 13-60, ενώ η Πετσούλη το 13-57 θα πρέπει να σημειώσουμε που σημείωσε στο Βελιγράδι στις 10 του μηνός στην Πανεπιστημιάδα, έγινε με κόντρα άνεμο. Πετσούδη που ψάχνεται, είναι καλή αθλήτρια. Γίνεται μια προσπάθεια να βελτιώσει την ταχύτητά της εκεί που φαίνεται να υστερεί κατά κάποιο τρόπο. Η ταχύτητα είναι γνωστό πως βελτιώνεται και είναι σίγουρο θα το βελτιώσει η Ολυμπία Πετσούδη που είναι καλή στο πέρασμα. Αυτή τη φορά έφυγε η Πετσούδη, και όταν χάνεις αυτή την εκκίνηση σημαίνει ότι λες αδείο, φεύγεις, δεν μετέχεις τον αγώνα. Ήταν πολύ μεγάλο το λάθος που έκανε η Ολυμπία. Και θα μείνει έξω. Εντάξει, ήταν αφορείς. Είναι φυσιολογικό αυτό. Είναι νέα παιδιά όλα, νέα κορίτσια, αγόρια. Γυμνάζονται, δεν είναι το καλύτερο σε αυτό. Προσπαθούν και φτάνουν, θέλουν να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πετύχουν το καλύτερο. Πετσούδη ήταν σε θέση να χτυπήσει για πρώτη φορά και την Φλόρα Ερεντούμη. Όπως είπαμε, τελευταία στην Πανεπιστημία τα πήγε αρκετά καλά. Αλλά τα λάθη στον αθλητισμό πληρώνονται. Η Ολυμπία θα μείνει έξω από το τελικό. Τώρα η Φλόρα Ερεντούμη θα είναι περισσότερο ήρεμη για να κάνει μια κούρσα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι μπορεί να κερδίσει με άνεση τις αθλήτριες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της.
όπως είναι η Μασλίκα, όπως είναι η Φαντίδου. Οι άλλες αθλητές είναι όλα νέα κορίτσια. Δεν μπορούν να απειλήσουν την πρωταθλήτρια, την αθλητρία του Ολυμπιακού, μία από τις καλύτερες ελληνικές αθλητρίες όλων των αθλητών. Και τη βλέπετε μαζί με την Ιφαντίδου, την Ρεγκούλη, να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Την Φλόρα, η Ιφαντίδου είναι αυτή που μπαίνει και προσπαθεί, αλλά δεν θα κυβεράσει. 13-51 η Ρεντούμι βελτιώνει για μια ακόμα φορά την φετινή ατομική της επίδοση, όμως μένει πολύ μακριά από το 13-11 που είναι το όριο επιλογής για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Στίβου, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βερολίνου. Και ρωτίζει για μια ακόμα φορά την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα η Φλόρα Ρεντούμι, αλλά δεν θα είναι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όπως είπαμε, το όριο είναι 13-11, ενώ το χαμηλό όριο, γιατί το υψηλό όριο είναι 12-96. Εδώ δείτε την προσπάθεια των δύο αθλητριών. Πολύ καλή η Φαντίδου, έδωσε το καλύτερο της σε αυτό, πρέπει να έχει βελτιώσει και το ατομικό της ρεκόρ. Ήρθε με 13-65 εδώ και συναγωνίστηκε την Ρεντούμι που κέρδισε την πρώτη θέση σε χρόνο 13-51 τουλάχιστον. Αυτό έδειξε το χρονόμετρο. Ξανά λοιπόν η Φλόρα και να δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο τον Τζόνι που έχει κοντά του την πρωταθλήτρια Ελλάδος Φλόρα Ρεντούμι. Λοιπόν, Φλόρα, συγχαρητήρια. Είσαι ευχαριστημένη καταρχήν από την κούρσα σου? Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι γενικά από όλες τις κούρσες της χρονιάς. Έκανα, ήταν δύσκολη χρονιά. Τι χρόνο ήθελες δηλαδή για να είσαι ικανοποιημένη? Έπρεπε να είναι κοντά στο χαμηλό όριο, στο 13-10 για φέτος. Και τώρα 13-61 είναι χρόνος για να ξεκινήσεις τη χρονιά, για να την τελειώσεις. Καλά, όταν παίρνεις 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα, δεν είναι ικανοποίηση? Ναι, αυτό μου θα κρατήσω. Μόνο ότι είμαι 6 συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια, τίποτα άλλο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Φλόρα. Πολύ ευχαριστώ, είστε καλά. Ο λόγος σε εσάς. 24 αθλητές και αθλήτριες έχουν πιάσει το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου, το κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς. Μέχρι το επόμενο που είναι ο τελικός των Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της ΙΑΦ που θα φιλοξενηθεί το Σεπτέμβριο εδώ στο Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε περάσει για λίγο στο άλμα σε ύψος και είναι ο ξενοφόντος του Ολυμπιακού. Αυτός έχει περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά και κάνει την προσπάθειά του στα 2 και 14. Ο πύχης ταλαντεύεται και τελικώς πέφτει. Ήταν η πρώτη προσπάθειά του λοιπόν στα 2 μέτρα και 14 για το ξενοφόντος, ο οποίος φέτος δεν έχει κάνει αγώνα. Και με τα βλήματα του πανδημίου. Στο αγώνισμα, εκτός από τους αθλητές που έχουμε ήδη δει, μετέχει ο Μπανιώτης. Εδώ να δούμε την Παπαγεωργίου. Είναι η αθλήτρια που προηγείται με 68 μέτρα και 2 εκατοστά. Είναι η αθλήτρια που κάνει την τελευταία της βολή, την έκτη βολή για την Παπαγεωργίου. Πάνω από τα 70 μέτρα, πολύ καλή επίδοση πρέπει να είναι αυτή για την, για την αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Το 25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και το 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών. Για να δούμε. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαναστασίου. Τι θα γράψει ο πίνακας για την Πάπα Γεωργίου. Αργότερα ασχολήθηκε με τον Πανελλήνιο Γυναικό. Η οποία φέτος είχε κάνει μια καλή χρονιά. Η Πάπα Γεωργίου έχει ρεκόρ 70 μέτρα και 38 εκατοστά. Και ρίχνει 70 μέτρα και 73, είναι το ατομικό της ρεκόρ, βελτίωσε όπως βλέπετε την επίδοσή της. Το ρεκόρ της το είχε από πέρυσι τον Ιούλιο, 70-38. Και ο Γιώσης τα 2 μέτρα και 14 εκατοστά. Ρεκόρ λοιπόν ατομικό, φετινή επίδοση για την Πάπα Γεωργίου στη σφυροβολία, μια επίδοση διεθνούς επίπεδου, 70 μέτρα και 53 εκατοστά, και τον Γιώση που πήρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 2 μέτρα και 14 εκατοστά. Ένα ύψος που έχει περάσει ήδη ο νεαρός Χονδροκούκης. Και ετοιμάζει να τα περάσει και ο Μπανιώτης. Ωραία.
Λοιπόν, να, ενώ είδαμε την προσπάθεια της Παπαγεωργίου, να περάσουμε στον Νίκο Τσόνη που είναι κοντά του την Ολυμπία Πετσούδη. Ολυμπία, τι έγινε, τι έγινε, ήσουν η ελπίδα εδώ της Θεσσαλονίκης στα 100 εμπόδια, η καινούργια αθλήτρια, ένα ταλέντο. Νομίζω ότι έχουμε προβλήματα με τον ήχο. Δεν αλήθεια τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω ότι πριν μια εβδομάδα ήμουν άρρωστη με πυρετό, πονοκέφαλο και τα συναφή. Πίστευα ότι αυτόν τον αγώνα ήμουν πολύ έτοιμη και ίσως αυτό να φτιάξει. Περίμενα όλη τη χρονιά αυτόν τον αγώνα και τελικά δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένουμε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο αθλητισμός έχει πάντα νίκες, έχει ήττες, έχει επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Σε μια μεταβατική περίοδο για τον ελληνικό στίβολα τόσο ενδιαφέρουσα, καθώς είναι νέοι αθλητές που συμμετέχουν και είναι στην πορεία για να καθιερωθούν και είναι υποχρέωση όλων όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό πάντα να αγκαλιάζουν αυτές τις προσπάθειες και όχι μόνο όταν καταφέρνουν τα παιδιά να φτάσουν. Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου στο πλάνο μας που έδωσε τον καλό της σε αυτό στην τελική ευθεία προς το παγκόσμιο πρωτάθλημα και εδώ βγάζει τις μεγάλες επιδόσεις. Είναι παρούσα στις μεγάλες διοργανώσεις, Αλεξάνδρα. Και θα είναι και στο, μαζί με την Παπαδοπούλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όμως περνάμε στο τριπλούν. Στο τριπλούν όπου ο Τσιάμις προηγείται πάντα. Είναι ο Παναγιώτης Μπαλταδούρος που έχει καλύτερη επίδοση το 16-05 που έκανε στην πέμπτη του προσπάθεια. Είναι το έκτο και τελευταίο άλμα των αθλητών στο τριπλούν. Θέλει να πάει μακριά, είναι κάτω από τα 16 μέτρα το άλμα του Παναγιώτη Μπαλταδούρου, του αθλητή του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, που είναι και άκυρο, που ήρθε εδώ με 15-58, έκανε 15-67 στον προκριματικό, το έφτασε μέχρι το 16-05 και είναι στη δεύτερη θέση πίσω από τον Τσιάμι, που έχει 16-89. Και ήταν ένα ωραίο άλμα αυτό που έκανε στο 16-89. Αν δεν είχε κόψει λίγο στο τέλος, ίσως να μπορούσε να έχει πάει και ακόμα πιο μακριά. Ο Φράγκος έχει κάνει 16-04. Αυτός είναι ο Νίκος Φράγκος του Πελασγού Λάρισας. 16-04 από το πρώτο του άλμα. Στην συνέχεια έκανε δύο άκυρα, έκανε 15-34 και 16-01 στο πέμπτο. Στο άλμα τριπλούν, όπου το χαμηλό όριο είναι το 16-65 για την επιλογή για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ψηλό είναι 17-10. Άκυρο το άλμα. Στο τριπλούν, για να σας βάζουμε έτσι και λίγο στο κλίμα εν ώψη παγκόσμιου πρωταθλήματος, αυτός που έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος είναι ο Εβόρα με 17-66. Ο Μπετανζός έχει 17-65, ενώ αυτός είναι ο Δημήτρης Τσιάμις. Ο Κοπέλο έχει 17-65 και ο Ιντόβου 17-60. Αυτούς θα δείτε στο Βερολίνο να πρωταγωνιστούν στο συγκεκριμένο αγώνισμα στο άλμα τριπλούν. Ζητάει ρυθμό ο Τσιάμις, ο αθλητής του Ολυμπιακού, για να κάνει το τελευταίο του άλμα και να προσπαθήσει για κάτι μεγάλο. Θυμίζουμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ το δικό του είναι 17-55 και το έχει κάνει σε αυτό εδώ το στάδιο, στο Καφτατζόγλιο, το 2006. Γύρω στα 16-50. Όχι, μπορεί και λιγότερο. Ίσως λιγότερο. Έπεσε πίσω ο Τσιάμις που χειροκροτείται και ολοκληρώνει τον αγώνα του πρώτος. Το πάτημά του είναι ξανά καλό. Ουσιαστικά με τρεις μεγάλους διασκελισμούς ο Τσιάμις πηγαίνει προς το σκάμα, προσγειώνεται πίσω. 16-76. Έτσι λοιπόν ο Τσιάμις είναι ο νικητής με 16-89 στο τριπλούν. Ο Μπαλταδούρος 16-05 δεύτερος, 16-04 για τον Φράγκο Γεωργίου τέταρτος, 15-86, Δόντας 15-62 πέμπτος, Καλαμπούκας του Πήγασου 15-24, Μαραντίδης του Πανελλήνιου 15-24, Βουλγουρίδης του ΠΑΟΚ 15-12. Αυτή είναι η κατάταξη, αυτά είναι τα αποτελέσματα στο άλμα τριπλούν. Να πάμε γρήγορα στον Νίκο Τσόνη και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, έχουμε 110 μέτρα με εμπόδια, να πάμε πρώτα στον Τζόνι όμως.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τις δύο πρωταγωνίστριες της σφυροβολίας, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου και την κυρία Παπαδοπούλου, και οι δύο μας δίνουν ιδιαίτερη χαρά και ανεβάζουν το επίπεδο του αγωνίσματος. Σήμερα είχαμε νικήτρια την κυρία Παπαγεωργίου, που πάει και στο Βερολίνο. Λοιπόν, είσαι ικανοποιημένη από τον αγώνα σου? Είμαι ικανοποιημένη, αν και πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Μας έριξε λίγο και τις δύο στην αρχή, αλλά μετά εντάξει, εγώ βρήκα το ρυθμό μου. Δόξα τω Θεώ, πήγε καλά. Δεν είχε ξεκινήσει για μένα καλά η χρονιά φέτος. Και με αγώνα τον αγώνα γίνομαι καλύτερη και αυτό είναι το ευχάριστο. Να πάω στο Βερολίνο και να κάνω κάτι καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτό επιδιώκω πάντα. Με τη Στέλλα, ο συναγωνισμός μας παίρνει πάρα πολύ καλές επιδόσεις και θα συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω, και οι δύο. Στέλλα, είσαι ικανοποιημένη από την επίδοση ή ήταν κάτι που δεν βγήκε σήμερα? Έχεις άλλους στόχους, είχες δύσκολη προπόνηση εν ώψη Βερολίνου? Τι ακριβώς έγινε σήμερα? Δεν είμαι ευχαριστημένη με τον αγώνα, ούτε από την επίδοση. Ούτως ή άλλως ήταν αναμενόμενο, γιατί είμαι πολύ φορτωμένη από προπόνηση. Δεν χαλάρωσα ούτε στα Σιθώνια ούτε εδώ, γιατί πάμε φουλ για το Βερολίνο. Είμαι κουρασμένη ακόμα, αλλά ελπίζω ότι θα βρω το ρυθμό μου από εδώ και πέρα. Θα ξεκουραστούμε και ελπίζω ότι θα κάνω βολές πάνω από τα 70 μέτρα. Πρώτο ο Θεός, αν θέλει πάντα αυτός, να με βοηθήσει. Γιατί πιστεύω ότι πάνω απ' όλα θα όλα ξεκινάνε από αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα 110 μέτρα με εμπόδια. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στα 100 εμπόδια των γυναικών, τα επίσημα. Που έγιναν πριν από λίγο. Με 13.50 και 13.54 για την Ιφαντίδου. Δύο καλές επιδόσεις. Και πάμε στα 110 μέτρα με εμπόδια. Στα 110 μέτρα με εμπόδια, εκεί όπου τις καλύτερες επιδόσεις τις έχουν ο Νίκος Φιλανδράκης του Ρεθυμιακού και ο Γιάννης Λαζαρίδης του ΓΑΣ Κιλκής, σε ένα αγώνισμα που το πανελλήνιο ρεκόρ είναι του μεγάλου απόντα από την φετινή χρονιά του Κώστα Δουβαλίδη με 13.46 αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Χρυσαΐδης στο 1 του Όφκα, ο Οδυσσέας στο 2, ο Αλέξης Αρβανίτης της Ολυμπιάδας Κηφισιάς, αθλητής που έχει καλύτερη επίδοση το 15-19 και το 15-14 που έκανε ερχόμενος εδώ. Στο 3 ο Θεόπιστος Μαυρίδης του Τρίτονα Θεσσαλονίκης με καλύτερο χρόνο του το 14-42. Είχε κάνει 14-60 ερχόμενος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο 4 ο κορυφαίος με βάση επίδοσης, ο αθλητής του Ρεθυμνιακού, ο Νίκος Φιλανδράκης, με 14-10 καλύτερο προσωπικό χρόνο και 14-14 στην φετινή χρονιά, επικεφαλής της λίστας με τον Λαζαρίδη που είναι στο 5 να τον ακολουθεί, τον αθλητή του ΓΑΣ Κιλκής με 14-24, καλύτερη επίδοση της χρονιάς το 14-37. Σχετικά νέοι αθλητές όλοι τους, ο Νίκος Αϊσανάς του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου 26 ετών με καλύτερο προσωπικό χρόνο το 14-37 και 14-38 φέτος, ο Θανάσης Χατζόπουλος του Φίλιππου Βέριας είναι στο 7. Ο Χατζόπουλος που ήρθε με την 6η καλύτερη επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και στο 8 είναι ο Αντώνης Δημόπουλος του Ολυμπιακού με καλύτερο χρόνο το 14-48 και 14-60 φέτος. Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κώστα Δουβαλίδη με 13-46, όριο πρόκρισης για το Βερολίνο, χαμηλό το 13-62, υψηλό όριο το 13-55. Μακριά μάλλον από τις επιδόσεις των παιδιών, αλλά ο αθλητισμός σημαίνει προσπάθεια, ο αθλητισμός σημαίνει πίστη στην υπέρβαση και κάμια φορά όλα μπορούν να συμβούν. Νίκος Φιλανδράκης στο 4, Γιάννης Λαζαρίδης στο 5, η καλύτερη με βάση τους χρόνους με τους οποίους ήρθαν εδώ. 110 εμπόδια ανδρών ο τελικός. Άκυρη κίνηση η πρώτη, έφυγε και ο Δημόπουλος από το 8 και ο Χρυσαΐδης από το 1, που βλέπετε ο Χρυσαΐδης είναι αυτός τον οποίο σωστά είδαν ο Σταμάτης Μαρμαράς και ο Κώστας Μιχαηλίδης από τη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ που καλύπτει στην Θεσσαλονίκη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως η ΕΡΤ ήταν κοντά σε όλους τους μεγάλους αγώνες του Στίβου και φέτος και θα είναι και στα δύο κορυφαία ραντεβού, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου και τον τελικό των Grand Prix της ΙΑΦ το Σεπτέμβρη εδώ στο Καφταντζόγλιο. Παρεμπιπτόντως, για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Δουβαλίδη, πρόλαβε να κάνει μόνο
έναν αγώνα φέτος, πριν τον τραυματισμό του δηλαδή. Ήταν η διασυλλογική στο Μαρούσι στις 25 Απριλίου. Είχε κάνει 14-54 και ο κορυφαίος του αγωνίσματος τραυματίστηκε και δεν συνέχισε μέσα στην χρονιά. Εκκίνηση λοιπόν μετά την πρώτη άκυρη που χρεώθηκε ο αθλητής του Οδυσσέα, ο Χρυσαΐδης, από το 1. Φεύγουν κανονικά ο Φιλανδράκης από το 4 και δυνατά από το 3 ο Μαυρίδης. Μαυρίδης, Φιλανδράκης και από το 6 ο Σαϊσανάς, από το 3 ο Μαυρίδης που φεύγει μπροστά και κερδίζει. Ο Μαυρίδης λοιπόν του τρίτωνα Θεσσαλονίκης είναι αυτός που παίρνει την νίκη από το 3 με 14-21. Ασφαλώς η καλύτερη του φετινή επίδοση και ασφαλώς μακριά από το όριο πρόκρισης, και ξαναβλέπετε την κούρσα. Έφυγε καλύτερα από όλους ο Φιλανδράκης, αλλά ανέβηκε ο Μαυρίδης από το 3 και δείτε πώς αναπτύσσεται και ο Σαϊσανάς του Εθνικού από το 6. Αυτή είναι η τρεις πρώτη, με τον Λαζαρίδη από το 5 να κάνει την προσπάθειά του αλλά να μην τα καταφέρνει. Έτσι λοιπόν από το 3 ο Μαυρίδης, από το 4 ο Φιλανδράκης και από το 6 ο Σαϊσανάς είναι οι τρεις πρώτοι. Ασφαλώς μακριά από τα όρια πρόκρισης και βεβαίως μακριά από τις κορυφαίες επιδόσεις του κόσμου φέτος, από το 13-04 του Ρόμπλες, από το 13-09 του Όλιβερ, από το 13-12 του Τράμελ. Έχω βέβαια την αίσθηση ότι βλέπω εκεί σε ένα, ότι είναι 14-01 του Μαυρίδη. Μπορεί κιόλας. Θα το δούμε σε λίγο αν είναι όντως 14-01. Τα 14-01 γράφει και ο πίνακας. Τον Πανιώτη στα 2 μέτρα και 18 εκατοστά στη δεύτερη προσπάθειά του. Πανιώτης που εφέτος έχει πηδήσει 2 μέτρα και 28 εκατοστά. Είναι ο καλύτερος Έλληνας μακράν. Ξεκίνησε όπως βλέπετε από τα 2 μέτρα και 14 εκατοστά. Και αφού τα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ανάγκη ο προπονητής του, ο κύριος Τσούκος. 53-70. Και έχουμε περάσει στο άλμα επικοντό. Για να δούμε λοιπόν το επικοντό που σιγά σιγά αρχίζει να ανεβαίνει. Στο 3.90 έχουν περάσει οι Λεδάκοι και οι Βοσμοί. Η Μάνου είναι στο 3.80 όπως και η Σκαπίδα. Το αγώνισμα που βεβαίως είναι ακόμη αρκετά χαμηλά μέχρι να φτάσουμε στα όρια που είναι οι καλύτερες φετινές επιδόσεις, με κορυφαία επίδοση βεβαίως της Νικόλ Κυριακοπούλου τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά που έκανε στους μεσογειακούς αγώνες της Πεσκάρα και την ακολουθεί η Δήμητρα Εμμανουήλ με 4-20. Η Παπακοστή έκανε την δεύτερη αποτυχημένη στα 3-90, πέρασε με τη δεύτερη τα 3-80, είναι στην πέμπτη θέση, αλλά βεβαίως δεν έχουν μπει ακόμη οι κορυφαίες του αγωνίσματος. Δηλαδή η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Αφροδίτη Σκαφίδα, η αθλήτρια δηλαδή του Ρεθυμνιακού και του Ολυμπιακού αντιστοίχως. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο Καφτανζόκλειο. Επιδόσεις τους με στην 8η διαδρομή να τρέχει η Πέτρο Μιχελή, αθλήτρια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ελευθέριος Βενιζέλος από τα Χανιά. 12-03 το φετινό ατομικό της ρεκόρ, 12-06 πέτυχε στον πρωινό προκριματικό. Η Κοκό Κοκλώνη, αθλήτρια που έχει τρέξει τα 100 μέτρα σε χρόνο 11-29 στους μεσογειακούς αγώνες στο Μπάρι, όχι, στους πανευρωπαϊκούς αγώνες του Κέντεμπουργκ το 2005. Το 2006 για την ακρίβεια. Λοιπόν, η Κοκλώνη το 11-29 το έχει πετύχει σε εκείνη την κούρσα. Είναι μια αθλήτρια βέβαια με 2 μετάλλια σε πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου. Σε μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου έχει πάρει και η Μαρία Κρασδαμάτη που βλέπετε εδώ.
Αυτό έγινε στην Μαδρίτη. Είχε έρθει δεύτερη η Κοκλώνη, τρίτη η Κατασταμάτη. Πολύ δυνατές και οι δύο στα 60 μέτρα. Η Κατασταμάτη εκείνη τη χρονιά έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κερδίστηκε το χρυσό. Βιάστηκε η Γάτου. Είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες αθλητριών ηλικίας κάτω των 23 ετών. Η Ανδριοπούλου είναι εκείνη που ξεκίνησε νωρίτερα από όλες της Παναχαϊκής. Η Ανδριοπούλου που όπως είπαμε πέτυχε την καλύτερη επίδοση της εφέτος σε αγώνες στην Πάτρα. Φωτιάδια στις 8 του Ιουλίου. Λοιπόν, η Κοκλώνη έχει τρέξει, όπως είπαμε, σε 11.37. Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα στα 100 μέτρα. Και με αυτή την επίδοση, βέβαια, δεν είναι εκείνη που σημείωσε το τελικό. Στο τελικό έκανε 11.41 στην Πεσκάρα στους Μεσογειακούς Αγώνες, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Είχε κάνει και άλλες κούρσες. Στη Λεϊρία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Συλλόγων, είχε σημειώσει επίδοση 11.58, ενώ 11.53 ήταν η πρώτη της κούρσα εφέτος στην Καλαμάτα, στα Παπαφλέσια. Η Γεωργία Κοκλώνη, αθλήτρια του Πανελληνίου, και Μαρία Καρασταμάτη του Ολυμπιακού, στην πέμπτη και στην έκτη διαδρομή. Κοκλώνει όπως πάντα γρήγορη στα πρώτα μέτρα. Η Καρασταμάτη ακολουθεί, ενώ πάει πολύ δυνατά η Κοψιά. Η Κοψιά που εντυπωσίασε, όπως είπαμε, το πρωί, εντυπωσιάζει και τώρα και συναγωνίζεται την Κοκλώνη. 11.48 για την Κοκλώνη. Μια επίδοση πολύ κοντά θα είναι και εκείνη της Κοψιά, που εφέτος, όπως είπαμε, έχει κάνει από τα 11.94 που ήταν το ρεκόρ της. Η αθλήτρια της Καλλιθέας σημειώνει χρόνο 11.48 η Κοκλώνη, πολύ κοντά στο 11.50 θα είναι και η επίδοση της αθλήτριας, 11.52 για την ακρίβεια η επίδοση της Κοψιά, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Ξαναβλέπετε εδώ την κούρσα με την Κοκλώνη όπως πάντα μπροστά στο ξεκίνημα. Είναι εκείνη που συναγωνίζεται με την Κοψιά και θα πάρει την πρώτη θέση. Η Καρασταμάτη έκανε 11.77 και η Ανδριοπούλου 11.83 στις πρώτες θέσεις. 11.48 για την Κοκλώνη που τη βλέπετε εδώ. Να κερδίζει την πρώτη θέση μια ακόμα φορά στα 100 μέτρα στους Πανελληνίους Αγώνες. Η Κοψιά, η έκπληξη αυτών των αγώνων. Έρχεται δεύτερη με 11.52. Η Καρασταμάτη τρίτη με 11.77 στις τρεις πρώτες θέσεις. Ενώ 11.83 η επίδοση της Ανδριοπούλου που ήταν στη τέταρτη θέση. Ξανά η κούρτα και ξανά από μια άλλη κάμερα η προσπάθεια της Κοκλώνη και της Κοψιά. Καθώς επίσης και της Καρασταμάτη, των τριών αθλητριών που συναγωνίστηκαν για το ποια θα κατακτήσει την καλύτερη θέση στο βάρθρο, και αυτή θα είναι η Γκογκό Κοκλώνη, για μια ακόμα φορά η κορυφαία αθλήτρια εφέτος των 100 μέτρων, που κέρδισε την πρώτη θέση και είναι ήδη κοντά στον Νίκο Τζόνι. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα. Γογό, έτρεξες καλά? Άμα όντως ο χρόνος είναι 11.48, είναι όντως πάρα πολύ καλά, γιατί έχω σταματήσει εδώ και 2 εβδομάδες την πολλή προπόνηση. Ήτανε να κατέβω, να μην κατέβω, απλώς τελευταία στιγμή με το σύλλογό μου αποφασίσαμε να κατέβουμε. Το Πανελλήνιο. Ναι, ο Πανελλήνιος είναι ο συλλογός μου και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή κούρσα, εντάξει, γιατί πρέπει να ομολογήσω, κάνω και τα μπανάκια μου και λίγα προπόνηση, εντάξει, είναι αργά, είναι πολύ αργά, τελευταίος αγώνας, εντάξει. Θα λέγαμε ότι περιμένεις κάτι άλλο μέσα σε αυτή τη χρονιά ή πλέον του χρόνου? Πιστεύω η χρονιά μου ήταν πάρα πολύ καλή, με την νίκη μου στους Μεσογειακούς και την επίδοση. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί γυμνάζομαι στη Λάρισα τον τελευταίο χρόνο. Καλύτερα στη Λάρισα, παρεπιπτόντως, ή στην Αθήνα, στον Άγιο Κοσμά που γυμναζόσουν? Να πω, σαν πιο χαλαρά που ήθελα εγώ, όντως είναι στη Λάρισα, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν μας διευκολύνουν στο να κάνουμε πρωταθλητισμό. Αλλά αποφασίσαμε να είμαστε πιο χαλαροί και δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Εντάξει, περνάμε καλά, αυτό έχει σημασία.
Εγώ συγχαρητήρια. Έχεις πάρει 2 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου για του χρόνου συγκεκριμένα, που έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βαρκελόνη, ανοιχτό στίβου. Τα ευρωπαϊκά είναι το γούρι σου. Θα προσθέσω 3ο ευρωπαϊκό. Έχω το 6ο ευρωπαϊκό των νέων. Στόχος βέβαια είναι του χρόνου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, μην έχουμε τραυματισμούς. Φέτος χρονιά πήγε καλά, έστω αυτά που κάναμε, γιατί δεν είχαν τραυματισμούς. Στόχος μας ευελπιστώ τελικώς επιτέλους στο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, αυτό μόνο. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Το μικρόφωνο σε εσάς, Νίκο Αντωνιάδη, Παναγιώτη Περπερίδη. Είδατε μια προσπάθεια στα 2 μέτρα και 30 εκατοστά του Μπανιώτη στο ύψος. 16, ο οποίος θέλει να βελτιώσει το ρεκόρ του, το ρεκόρ του που είναι 2 μέτρα και 28 εκατοστά. Βλέπετε ότι έχει περάσει τα 2 μέτρα και 25, είναι μόνος του και από τα 25 άφησε το 28 και πήγε στα 30. Ενώ βλέπετε τα αποτελέσματα στα 110 μέτρα με εμπόδια. Μαυρίδης 14-0-1, πρώτος ο Φιλανδράκης του ρυθμιακού 14-15, όσο έκανε και ο Σαϊσανάς. Λαζαρίδης 14-23, Δημόπουλος 14-57, Χατζόπουλος 14-87, Αρβανίτης 14-99 και ο Χρυσαΐδης 15-0-2. Νωρίτερα παρεμπιπτόντως η Γογό έχασε για 8 εκατοστά το χαμηλό όριο του Βερολίνου. Το έχει πιάσει το όριο η Γογό, απλούστατα δεν θέλει να πάει στους παγκόσμιους αγώνες. Εδώ όμως έχει κάνει 11.37 εφέτος και το έκανε όπως είπαμε νωρίτερα στους μεσογειακούς αγώνες. Το έκανε στον ημιτελικό το 11.37 και στο τελικό έκανε 11.41. Λοιπόν, επικοτό έχουμε. Στο επικοτό η Λεδάκη και η Μανού έχουν περάσει τα 4 μέτρα. Αυτή είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια στο ίδιο ύψος από την Μαρούδα. Είναι η τρίτη της αποτυχημένη και φεύγει και ύψος Πανιώτης. 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Δεύτερη προσπάθεια. Όχι. Έχει άλλη μια ευκαιρία να πετάξει πάνω από τα 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Ο κορυφαίος σήμερα Έλληνας αθλητής του ύψους, ο οποίος βέβαια έχει πιάσει το όριο για τους παγκόσμιους αγώνες και θα είναι παρόν. Έχει κάνει καλές εμφανίσεις φέτος, πήρε μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες, διεκδίκησε μέχρι το τέλος μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου και αγωνίζεται εδώ και καιρό αυτή τη χρονιά να περάσει τα 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Είναι ένα ύψος που το έχει δείξει στους διάφορους αγώνες που έχει πάρει μέρος. Σήμερα μπορεί μέχρι τώρα να δείχνει λίγο βαρύς, αλλά είναι αθλητής που μπορεί να περάσει αυτό το ύψος. Το έχει αποδείξει, όπως είπαμε, έχει πηδήσει 2.29 στο κλειστό στίβο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες, εκεί που έκανε το μεγάλο μπαμ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, αρχίζει σε λίγο και το ακόντιο. Το ακόντιο των ανδρών. Είναι ο Βερτούδος, αθλητής του Ολυμπιακού, αυτό που βλέπετε. Πάει αρκετά μακριά, πάνω από τα 70 μέτρα η βολή του Βερτούδου, αθλητή όπως είπαμε του Ολυμπιακού, που έχει φετινή ατομική επίδοση 71 μέτρα και 69 εκατοστά. Για την ώρα, και ενώ είμαστε στην πρώτη κιόλας προσπάθεια του ακοντισμού, την καλύτερη επίδοση την έχει πετύχει ο Κάλο Ζούμης, αθλητής των Μεγάρων. 75 μέτρα και 70 εκατοστά. Βερτούδος 71 μέτρα και 16 εκατοστά και είναι στη δεύτερη θέση. Πάμε στο άλμα επικοντό λοιπόν. Εκεί όπου είπαμε ότι η Λεδάκη και η Μάνου έχουν κάνει 4 μέτρα, η Ποσμή του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας θα επιχειρήσει για τρίτη φορά στα 4 μέτρα. Για να δούμε λοιπόν την τελευταία της προσπάθεια, να δούμε αν θα συνεχίσει για πιο ψηλά, θα αποχωρήσει από τον αγώνα. Και σε λίγο θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πιο δυνατά ονόματα. Με 3.90 φεύγει η Ποσμή από την τρίτη θέση για την ώρα τουλάχιστον, έχοντας περάσει τα 3.60 με την πρώτη, με τη δεύτερη τα 3 μέτρα και 80 εκατοστά. Και έχουμε πάει
στο μήκος. Για να δούμε την Νταλάκου της Φιλοθέας. Είναι η πρώτη προσπάθεια και η πρώτη αθλήτρια που μετέχει στον αγώνα. 12 κορίτσια μετέχουν σε αυτό το αγώνισμα. Η Νταλάκου με φετινή ατομική επίδοση 5.69 που σημείωσε στο πρωινό προκριματικό, όμως δεν θα μετρήσει αυτό το άλμα που έκανε, γιατί όπως είδατε και εσείς άφησε ίχνος στο μπλε σημείο της βαλβίδας. 12 λοιπόν κορίτσια σε αυτό το αγώνισμα. Η Μαρία Δαγλή είναι εκείνη που θα ακολουθήσει της ΑΕΚ, η Χριστοφορίδου, η Μασλίκα που την είδαμε νωρίτερα να αγωνίζεται στα 100 μέτρα με εμπόδια, η Γαλένη της Έδεσας, η Χατζηλάου των Τρικάλων, ενώ βλέπετε τα ονόματα των αθλητών που μετέχουν στην κούρσα των 100 μέτρων των ανδρών. Στα 100 μέτρα των ανδρών, όπου ξεχωρίζουν βάσει χρόνων οι παρουσίες του Άγγελου Αγγελάκη στο 3, του Χατζιαγγελίδη στο 4 και του Κουτσοθεόδωρου στο 5, σε ένα αγώνισμα όπου θα δούμε στο 1 τον Γιαναδάκη με 10.79 καλύτερο χρόνο περίοδου, Κουτσουκλάκη στο 2 του Κίδωνα Χανίων με 10.78 καλύτερο χρόνο, 10.81 φέτος. Στο 3 ο Άγγελος Αγγελάκης του Πελασγού Λάρισας με 10.45 τον καλύτερο φετινό χρόνο, την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα της Γκρουφλίντρα, έκτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων του 2006. Στο 4 ο Χρήστος Χατζιαγγελίδης, αθλητής που άρχισε από το ποδόσφαιρο, μεταπήδησε στο στίβο για να κάνει 10.64 καλύτερο είναι προσωπικό χρόνο και 10.80 είναι πιτσιρικάς. Φαίνεται. Στο 5 ο Γιώργος Κουτσοθεοδόρου του Ολυμπιακού, 10.57 καλύτερη προσωπική του, 10.59 καλύτερη επίδοση της χρονιάς ερχόμενος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Καλαμαράς της Αθλητικής Ένωσης Κρανιδίου Ερμιώνη με 10.64 καλύτερο προσωπικό του χρόνο. Ο Άρης Δράκος είναι στο 7, αθλητής του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια ιστορία με την περίπτωσή του και γιατί δεν πήγε τελικά στο Μπρούνο Τζάουλι. Ο Κουτσουκλάκης στο 8 του Κίδωνα Χανίων με 10.76 καλύτερη φετινή επίδοση. Έχουμε δύο αδέλφια στο τελικό. Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Άγγελο Παυλακάκη με 10.11. Ούτως ή άλλως μακριά όλοι οι νέοι αυτοί αθλητές, πιτσιρίκια, ανερχόμενα ουσιαστικά οι περισσότεροι, μακριά από τις επιδόσεις του Παυλακάκη, του Χοίδη, του Γκαβέλα, μακριά από το 10.21 το ψηλό όριο για το Βερολίνο και το 10.28 ασφαλώς. Και πάμε να δούμε τα 100 μέτρα των ανδρών, προσέχοντας τον Αγγελάκη, τον Κουτσοθεοδόρου και τον Χατζιαγγελίδη στο 3, στο 5 και στο 4. Εκκίνηση λοιπόν για τα 100 μέτρα των ανδρών. Ο Κουτσουκλάκης καλύτερα από 2 άρχισε, αλλά ο Αγγελάκης αναπτύσσεται από 3, παίρνει μια τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους. Κουτσοθεοδόρου προσπαθεί, αλλά νικητής ο Άγγελος Αγγελάκης. Θα δούμε και τον χρόνο του σε λίγο, πρέπει να είναι το 10.44. Εδώ ο αθλητής του Πελασγού Λάρισας, ο οποίος κάνει 10.44 και είναι ο καλύτερος χρόνος του στην σεζόν και ο καλύτερος προσωπικός του χρόνου. Εδώ ο αθλητής του Πελασγού Λάρισας που ξεχώρισε πάρα πολύ νωρίς από τους υπόλοιπους. Δείτε ξανά στην εκκίνηση πως αρχίζει να αναπτύσσεται από τα πρώτα κιόλας μέτρα και θα κερδίσει με χαρακτηριστική άνεση στους υπόλοιπους, και πως ανεβαίνει και ο αθλητής του Ολυμπιακού, ο Κουτσοθεοδόρου. Και τερματίζουν ο Αγγελάκης πρώτος, ο Κουτσοθεοδόρου δεύτερος. Ο Κουτσοθεοδόρου πρέπει να έχει κάνει 10.49. Και για ακόμη μια φορά η προσπάθεια του νικητή στα 100 μέτρα. Και πάμε στον Νίκο Τσόνη σε λίγο, που θα έχει μαζί του τον νικητή των 100 μέτρων. Πάμε. Ακούμε τον Νίκο Τσόνη. Άγγελε, Αγγελάκη, ατομικό ρεκόρ. Τι, κάναμε διακοπές ή προπόνηση? Διακοπές κάναμε. Γιατί? Γιατί ο στόχος μας ήταν το πανευρωπαϊκό και από εκεί και πέρα είπαμε να σβήσουμε λίγο τις μηχανές.
Να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστούμε, αλλά φαίνεται ότι ο ξεκούρασμα μας πάει καλύτερα. Σου βγάζει καλύτερους χρόνους. Ακόμα ναι. Λοιπόν, είσαι νέο παιδί, κερδίζεις το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τι περιμένει το φίλαθλο κοινό του Στίβου από σένα στο μέλλον? Αν είμαι καλά, πολλά πράγματα. Δηλαδή? Να μην έχω τραυματισμούς. Ευτυχώς έχω άτομα που με στηρίζουν και το εκτιμώ πιο πολύ από ό,τι χρηματικά, που με στηρίζουν σαν άγγελο. Γυμνάζεσαι με τον Δημήτρη το Φιλίνδρα και την Γογό την Κοκλώνη μαζί, παρέα. Νομίζεις πια ότι τα πρωτεία στα σπριντ είναι στη Λάρισα? Ναι, το πιστεύω. Από πίσω έρχονται νέα παιδιά? Έρχονται. Το μόνο που θέλω είναι να τα στηρίζουν. Καλή συνέχεια. Ο λόγος εσάς. Είναι μεγάλη συζήτηση η στήριξη των νέων παιδιών και των νέων αθλητών, όχι μόνο στο Στίβο, παντού. Αυτά είναι τα επίσημα αποτελέσματα στα 100 μέτρα των γυναικών. Κοκλώνη, όπως βλέπετε, 11.48. Η Κοψιά συνέτρεψε το ατομικό της ρεκόρ. Η Καρασταμάτη 11.77, 11.83 Ανδριοπούλου. Η Κίτα 11.95 και αυτή βελτίωσε το ρεκόρ της, όπως και ο Μπανίδη. Όλες κάνανε ατομικό ρεκόρ. Μόνο η Γάτου, που μείνει στην 7η θέση, δεν βελτίωσε το ρεκόρ της. Και η Πέτρο Μιχελή, η οποία πήγε αργά. Είμαστε και πάλι στο επικοντό, με τον πύχη να είναι στα 4-10 που έχει περάσει η Κυριακοπούλου και η Σκαφίδα. Είναι η Λεδάκη που έχει αποτύχει μία φορά ήδη στα 4-10. Έχει περάσει με τη δεύτερη τα 3-80, με την πρώτη τα 3-90, με την πρώτη τα 4 μέτρα. Για τη Λεδάκη που ήρθε με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με 4-11 που είχε κάνει στο meeting αλμάτων της Φιλοθέης, στον πρώτο ουσιαστικά αγώνα της χρονιάς. Η Λεδάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος δεν θα ανέβει. Δεν θα τα καταφέρει λοιπόν σε αυτό το ύψος. Και έχουμε την Αργυρό τη Στρατάκη. Η Αργυρό η Στρατάκη, η οποία μετέχει στο αγώνισμα του μήκους. Είναι η πρωταθλήτρια του Επτάθλου. Αλλά πριν την Αργυρό είναι η Αναστασία Υπέρα, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του τριπλούν και μία από τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου εφέτος στο αγώνισμα, με 14 μέτρα και 62 εκατοστά ατομική επίδοση, φετινή ατομική επίδοση και ρεκόρ της ατομικό. Η αθλήτρια του Ολυμπιακού που βλέπετε εδώ, εκείνη που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν, αγωνίζεται στο μήκος. Χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Για να δούμε που θα πάει η Πέρα. Η Πιλάτου έχει σημειώσει την καλύτερη επίδοση, 6 μέτρα και 11 εκατοστά. Έξι μέτρα και 20 εκατοστά η επίδοση της Αθανασίας Πέρα, που παίρνει κεφάλι για την ώρα στον αγώνα. Η Πέρα είναι το Ολυμπιακό, όπως και η Αργυρό Στρατάκη που θα ακολουθήσει. Τη βλέπετε εδώ. Η Αργυρό είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο έπταθλο εδώ και πολλά χρόνια. Μία από τις καλύτερες επταθλήτριες, θα λέγαμε, του κόσμου. Έχει πάρει μέρος σε πολλές αθλητικές διοργανώσεις, σε μεγάλα πρωταθλήματα παγκόσμια και άλλα, και έχει διακριθεί κατ' επανάληψη, έχει ξεχωρίσει. Είναι η Αργυρό τώρα που αγωνίζεται, είναι η Παπαχρήστου στη συνέχεια και η Καφούρου θα ολοκληρώσει την σειρά των αθλητριών που μετέχουν στο μήκος των γυναικών. 12 οι αθλήτριες μετά τα 3 πρώτα άλματα. Θα επιλεγούν οι 8 καλύτερες για να συνεχίσουν. Η Αργυρό δεν θα μετρήσει. Η αθλήτρια του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέξει στα επόμενα 2 άλματά της για να πετύχει μια επίδοση τέτοια που θα της δώσει την ευκαιρία να συνεχίσει να κάνει και τα 6 άλματά της. Και εδώ ένα από τα νέα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού, η Βούλα Παπαχρήστου. Η Βούλα που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αθλητριών ηλικίας κάτω των 23 ετών, πηδώντας 14 μέτρα και 34 εκατοστά στο τριπλούν. Εδώ αγωνίζεται για το σύλλογό της στην ΑΕΚ στο μήκος.
δεν θα γράψει το άλμα της Βούλας, της Παπαχρήστου, γιατί όπως είδατε είναι άκυρο. Και περάσαμε στο άλμα επικοντού, με δύο αθλήτριες να έχουν περάσει τα 4-10. Η Λεδάκη δεν τα καταφέρνει να φτάσει στα 4 μέτρα και 10 εκατοστά χαμηλά. Συνεχίζουν λοιπόν οι Κυριακοπούλου με την σκαφίδα και βλέπετε εδώ και πάλι το αποτυχημένο άλμα της στα 4 μέτρα και 10 εκατοστά, είναι το τρίτο της αποτυχημένο και φεύγει, εγκαταλείπει τον αγώνα φτάνοντας μέχρι τα 4 μέτρα στην τρίτη θέση η αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος. 70. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια στο επικοντό την Κυριακοπούλου με τη σκαφίδα. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο πρόγραμμα υπάρχουν τα 400 μέτρα των γυναικών, ο τελικός, αλλά πρώτα να δούμε ακόντιο. Βλέποντας προσπάθειες του ακοντισμού, να πάμε γρήγορα στον Νίκο Τσόνη. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Παπαϊακόβου, τον πρώτο αθλητή του Κώστα του Χειμωνίδη, που έχει αναρτηθεί ένα πανό για να τιμήσουν έτσι την μνήμη του από τους φίλους του, που είναι πάρα πολύ, όπως και ο Κώστας ο Φαφούτης, ο Στάθης ο Φαφούτης. Κύριε Παπαϊακόβου, τι έχουμε να θυμόμαστε από αυτό το λαμπρό άνθρωπο που ήταν η ψυχή του αθλητισμού του Στίβου εδώ σαν αθλητής του ΠΑΟΚ αλλά και σαν προπονητή συνέχεια στη Θεσσαλονίκη? Εμείς οι παλιοί αθλητές του αποφασίσαμε να κρεμάσουμε αυτό το πανό σαν μια μικρή ένδειξη τιμής για τον άνθρωπο τον Κώστα του Χειμωνίδη, γιατί για 40 χρόνια καθόταν σε αυτόν τον χώρο, το κυρίως αγωνισμά του ήταν το ύψος, πολλοί πρωταθλητές έχουν περάσει από τα χέρια του, σε αυτόν τον χώρο έδινε τις συμβουλές του, έκανε την προπόνησή του και σαν αθλητής παλιότερα αλλά και 40 χρόνια προπονητής. Εμείς τον ευχαριστούμε γιατί σαν άνθρωπος μας δίδαξε πολλά και θα το θυμόμαστε πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολλά που μπορεί να πει κανείς για το Χειμωνίδη. Θα πρέπει να πούμε, ενώ βλέπετε και βολές στο ακόντι, ότι έχει έρθει ένα πούλμαν από το Μαυρομάτι της Βιωτίας για να συμπαρασταθεί στο φαβορί το Λεμπέζι. Αλλά να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Αντωνιάδη και τον Παναγιώτη Περπερίδη. Για να δούμε πριν από τα 400 μέτρα άλμα επικοντό. Εκεί είπαμε ότι οι δύο αθλήτριες πέρασαν τα 4 μέτρα και 10 εκατοστά. Η Κυριακοπούλου με τη σκαφίδα έφυγε στα 4 μέτρα, η Λεδάκη και η Μάνου αποχώρησαν, οι δύο αθλήτριες αυτές από τον αγώνα. Έτσι λοιπόν μεταξύ δύο, μεταξύ της Σκαφίδα και της Κυριακοπούλου και με την αθλήτρια του Ολυμπιακού εδώ να ανεβαίνει ψηλά και να περνάει τα 4 μέτρα και 20 εκατοστά, κάτι που θα κληθεί να κάνει και η Κυριακοπούλου, η Σκαφίδα που είναι και η κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ. Και ψάχνει τον εαυτό της φέτος. Γιατί δεν έχει κάνει... Είχε πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα να μην κάνει καλά άλματα φέτος. Το υψηλό όριο βεβαίως για το Βερολίνο το έχει πάρει η Νικόλ Κυριακοπούλου από τους Μεσογειακούς Αγώνες από την Πεσκάρα με 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Και πάμε στην παρουσίαση στα 400 μέτρα των γυναικών σε μια... κούρσα σε μια απόσταση που το πανελλήνιο ρεκόρ είναι της Φανής Καλκιά με 50-56. Η Μαρία Μπελιμπασάκη του Σιτιακού είναι στο 1 με καλύτερο χρόνο φέτος το 56-80, το οποίο κατέριψε με 56-60 στα προκριματικά. Στο 2 η Μαρία Παπαδοπούλου του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου με 56-70 βελτίωσε το καλύτερο φετινό της το 56-86. Εκ των φαβορί ενδεχομένως για τις τρεις πρώτες θέσεις, η Μαρία Παναγιωτίδου στο 3 που έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα με 55-46 τον καλύτερο προσωπικό της χρόνο. Στο 4 η κορυφαία της λίστας ερχόμενη σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, είναι η Αγνή Δερβαίνη
Με 53-53 το έκανε στην Καλαμάτα, στα Παπαφλέσια. Στο 5, μία ακόμη αθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, η Ελένη Φιλάνδρα. Παρεπιπτόντως, είναι κλασικές 800 οι περισσότερες που συμμετέχουν σε αυτό το τελικό στα 400 μέτρα. Η Ελένη Φιλάνδρα, λοιπόν, του Πανελλήνιου στο 5. Στο 6, η Κατερίνα Σύρου του Ερμή Σχηματαρίου. Στο 7, μία αθλήτρια που μεταπήδησε από τον Μεσσηνιακό στην ΑΕΚ, η Ελένη Θεοδωρακοπούλου, 20 ετών, 56-37 ο καλύτερος χρόνος της φέτος, το βελτίωσε 56-15 στα προκριματικά. Και στο 8 θα δούμε την αθλήτρια του Όφη, την Αναστασία Παπουτσάκη, με 56-51. Πανελλήνιο ρεκόρ, είπαμε ότι φανεί χαλκιά, 50-56, όριο για το Βερολίνο, υψηλό το 51-50, χαμηλό το 52-30, μακριά από τις επιδόσεις των κοριτσιών. Κορυφαίες στη λίστα φέτος η Δερβαίνη Παναγιωτίδου, μια άλλη αθλήτρια του Ρεθυμνιακού, η Λευκοπούλου, την οποία δεν βλέπουμε σε αυτό τον τελικό. 400 έχει κάνει και η Δήμητρα Ντόβαλα νωρίς τον Απρίλιο στους διασυλλογικούς στο Μαρούσι. Η Λευκοπούλου που τραυματίστηκε στα Βαρδινογιάννια. Εκτός από την Σύρου, είπαμε, οι υπόλοιπες είναι κλασικές αθλήτριες των 800 μέτρων. Προσέχουμε στο 4 την Αγνή Δερβαίνη του Πανελλήνιου με τον καλύτερο χρόνο από όλες. Αρχίζει η Δερβαίνη να καλύπτει τις αντιπάλους της, με πρώτη την Παναγιωτίδου, στη συνέχεια την Παπαδοπούλου, και είναι αυτή που πηγαίνει καλύτερα από όλες. Την ακολουθεί η Παναγιωτίδου, η Δερβαίνη είναι αυτή που πάει για να βγει πρώτη στο βιράζ και στην τελική ευθεία για τα 400 μέτρα των γυναικών, και με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες μπαίνει στην τελική ευθεία η Δερβαίνη, έχοντας πίσω της την Παναγιωτίδου και την Φιλάνδρα που ανεβαίνει για την δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί τώρα η Σύρου που είναι τρίτη. Για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι το τέλος, θα αντέξει και θα πάρει την πρώτη θέση η Αγνή Δερβαίνη του Πανελλήνιου. Πήγε να κάνει την ανατροπή στο φίνις, έδειχνε να χάνει δυνάμεις, αλλά τελικά η 22 ετών αθλήτρια του Πανελληνίου τερματίζει σε χρόνο 54-30 πρώτη. Η Δερβαίνη που πολύ γρήγορα ξεχώρισε από τις υπόλοιπες. Και στο τέλος δεν έχασε την πρώτη θέση. 54-30 λοιπόν. 53-53 το καλύτερο φετινό της, και δείτε εδώ ξανά πως καταπίνει την μία μετά την άλλη της αντιπάλους της, έχοντας την Φιλάνδρα πίσω της. Οι δυο τους ξεχώρισαν πολύ γρήγορα. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι στην τελική ευθεία, εκεί που πήγαν να γίνουν ανατροπές, άλλες έγιναν για την δεύτερη και την τρίτη θέση. Και εδώ στην τελική ευθεία με την Παναγιωτίδου να χάνει τη μάχη από την Φιλάνδρα που ανέβηκε. Και πώς τερματίζουν Δερβαίνη, Φιλάνδρα και οι υπόλοιπες αθλήτριες στα 400 μέτρα των γυναικών. Σε μια κούρσα που στο Βερολίνο, για να κάνουμε και τις παραπομπές μας εκεί, γιατί αυτό είναι το ζουμί της φετινής χρονιάς, θα δούμε την Σάνια Ρίτσαρτ που για την ώρα στο Όσλο έκανε 49-23. Αυτό είναι το καλύτερό της. Η Ρίτσαρτ είναι δυνατή πάντα στα παγκόσμια αθλήματα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες φάνηκε ότι δεν είχε τα κότσια να κερδίσει την πρώτη θέση. Η Δερβαίνη είναι από τα νέα κορίτσια του ελληνικού στίβου, 200 μέτρα το αγωνισμά της και 400. Είχαμε μια μεγάλη βολή στον ακωτισμό.
Ολυμπιακού. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να τη δούμε αργότερα. Και γι' αυτό και οι έντονοι πανηγυρισμοί που ακούσατε. Είναι 400 μέτρων. Πάμε στον Νίκο Τσόνη. Λοιπόν, Αγνή, συγχαρητήρια, είσαι ευχαριστημένη από το χρόνο σου? Είμαι ευχαριστημένη γιατί έχω περάσει πάρα πολλά φέτος και μετά τους μεσογειακούς δυστυχώς έχασα τα πάντα με την αρρώστια. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για σχεδόν 18 μέρες. Με μια εβδομάδα προπόνηση είμαι εδώ. Έδειξα ότι μπορώ να κάνω κάτι και γι' αυτό ήρθα. Είναι ο πρωτολευταίος αγώνας. Ίσως αν τρέξω Θήβα και τελείωσα για τη φετινή σεζόν. Και τα μελλοντικά σχέδια? Τα μελλοντικά μου σχέδια βλέπουν πάρα πολύ μακριά με τον προπονητή μου Μιχάλη Αναγνώστου, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν, οι γονείς μου όλοι, είμαι πολύ περήφανη. Τι σχεδιάζεις δηλαδή για το μέλλον? Ευελπιστώ ένα πάρα πολύ καλό χρόνο για τα 400 μέτρα, όπως και για τα 200, αλλά περισσότερο τα 400. Και θα βγει, γιατί φέτος δεν βγήκε. Καλή συνέχεια. Θα πάρεις ανάσες. Καλή συνέχεια. Η Καφούρου στην πρώτη προσπάθειά της στο άλμα Ισμίκο σπίδησε. Εξ εδώ βλέπετε και την σκαφίδα, την Αφροδίτη. Η Καφούρου, όπως είδατε, ήταν άκυρη. Και ξαναπάμε από την αρχή στην τρίτη προσπάθεια στο μήκος. Στο μήκος των γυναικών με την Ταλάκου που έχει πηδήσει 5 μέτρα και 35 εκατοστά. Είναι πολύ χαμηλά. Σε αυτό το αγώνισμα το πρωί η Καφούρου πήδησε 6 μέτρα και 53 απλώς για να προκριθεί, αλλά τώρα δείτε πια πόσο διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο πρωί και στο απόγευμα. Η Πέρα είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η Καφούρου, με βάση την επίδοση που σημείωσε στην πρώτη προσπάθειά της, 6 μέτρα και 18 εκατοστά, είναι στην δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση και στην τρίτη θέση είναι η Παπαχρήστου που επίσης πήδησε 6 μέτρα και 18 εκατοστά. Εδώ είναι η Δαγκλή. Η Δαγκλή της ΑΕΚ και αυτή η αθλήτρια του Τριπλούν, μία από τις νέες καλές Ελληνίδες αθλήτριες που αγωνίζονται στο μήκος για να βοηθήσουν το σύλλογο, το σύλλογό τους που είναι η ΑΕΚ. Είναι άκυρη όμως. Δεν θα μετρήσει η προσπάθεια της Δαγκλή, που με 5 μέτρα και 72 εκατοστά είναι στη 10η θέση όπως βλέπετε, και δυστυχώς δεν θα συνεχίσει τις προσπάθειές της. Θα μείνει έξω από την συνέχεια του αγώνα. Η Όλγα Χριστοφορίδου του Ναξιακού στην τρίτη προσπάθειά της. Τρίτη προσπάθεια λοιπόν για την Όλγα Χριστοφορίδου του Ναξιακού. Και αυτή είναι η σκαφίδα που συνεχίζει τον αγώνα της στο επικοντό και από την κάνει στα 4.35 για πρώτη φορά, πέρασε με την πρώτη τα 4.20, είναι δεύτερη η σκαφίδα πίσω από την Νικόλ Κυριακοπούλου και 400 μέτρα ανδρών. Η επίδοση της ημέρας έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στον ακοντισμό από το Λεμπέση που έχει ρίξει 80 μέτρα και 95 εκατοστά. Όμως να περάσουμε στα 400 μέτρα των ανδρών με τον 24χρονο Τσακαλή του Όφκα Οδυσσέας, ο οποίος έχει ατομική επίδοση από το 36. Δαρδανελιώτης Γουάς Μέγα Αλέξανδρος είναι από τα Γιαννιτσά. Βλέπετε ότι φέτος έχει πετύχει επίδοση 47-93.
Στην τρίτη διαδρομή τρέχει ο Δημήτρης Γράβαλος. Ο Δημήτρης Γράβαλος είναι αθλητής με την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα. Έχει τρέξει την απόσταση 46-24 και ρεκόρ 45-94. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, ανήκει στο Πανελλήνιο. Ένας από τους καλύτερους νέους Έλληνες αθλητές. Ο Κυριακίδης, ο οποίος είχε ορισμένα προβλήματα σήμερα, ευτυχώς βελτιώθηκε, είναι καλά, μπορεί να τρέξει, είναι ο αθλητής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα, 46-25, και ο Ντούπης, αθλητής του Ολυμπιακού, όπως και ο Κυριακίδης, ο Γράβαλος είναι του Πανελληνίου, δύο αθλητές του Ολυμπιακού βλέπουμε εδώ. Ο Ντούπης που είναι από τους παλιούς καλούς Έλληνες αθλητές των 400 μέτρων και ο Μελαχρινούδης, του Πανελληνίου, 47-03 το ρεκόρ του, ένα ρεκόρ 47-13 από το 2008 είναι το ρεκόρ του, 47-03, 47-04 είναι η φετινή ατομική του επίδοση, 46-13 είναι το ρεκόρ του 2008, ενώ ο Σταματελόπουλος του Δοδόνη, ΕΚΑ Δοδόνη Ιωαννίνων, και ο Χρήστος Βοιατζής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης είναι οι δρομείς που συμπληρώνουν την οκτάδα. Ο Γράβαλος, όπως είπαμε, την καλύτερη επίδοσή του, τα 46-24, τα σημείωσε στα τσικλητήρια. 45-95 είναι το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το χαμηλό όριο, γιατί το υψηλό είναι 45-55. Ο Κυριακίδης είναι από τους αθλητές που ξεχώρισαν, όπως και ο Γράβαλος, στην Πεσκάρα. Πήρε μετάλλιο ο Κυριακίδης, έκανε 46-27 και 46-25. Ο Κατέκτρος εδώ έκανε Θεσσαλονίκη, 46-25 στην Πεσκάρα. Γράβαλος, Κυριακίδης, Μελαχρινούδης, οι αθλητές που διεκδικούν την πρώτη θέση σε αυτούς τους αγώνες. Ο Ντούπης πάει πολύ δυνατά και έχει πιάσει ήδη τον Μελαχρινούδη. Ο Κυριακίδης τον ακολουθεί και τον πιάνει. Ο Γράβαλος θα κάνει τώρα την επίθεσή του. Να δούμε ποιος θα μπει πρώτος στην τελική ευθεία. Ο Κυριακίδης φαίνεται να είναι εκείνος που θα μπει πρώτος στην τελική ευθεία με τον Γράβαλο. Συνέχεια Κυριακίδης και Γράβαλος. Ο Γράβαλος έχει περισσότερες δυνάμεις. Θα μπει μπροστά, θα κερδίζει το Μελαχρινού, που ανεβαίνει. Θα πάρει την τρίτη θέση. Γράβαλος και Κυριακίδης. 46-21 η επίδοση για τον πρώτο αθλητή, τον αθλητή του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, τον αθλητή που βελτίωσε την φετινή ατομική του επίδοση. Από 46-24 κατέβηκε στα 46-21, αλλά είναι μακριά από τα 45-95 που είναι το όριο και 45-94 που είναι το ατομικό του ρεκόρ. Ξαναβλέπουμε εδώ την κούρσα με τον Κυριακίδη, τον Ντούπη που έκανε πολύ γρήγορο το πρώτο 200, το Γράβαλο που κράτησε δυνάμεις και φιλούσε να κρατάει την απόσταση από τον Κυριακίδη σε σημείο τέτοιο που να μπορεί να του κάνει την επίθεσή του. Εδώ, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία, ο Κυριακίδης, ο οποίος έκανε 46-33, παρά το γεγονός ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το πρόβλημα που είχε ο 20χρονος αθλητής του Ολυμπιακού, 46-33 και στο δεύτερος, 47-19 στην τρίτη θέση ο Μελαχρινούδης. Εδώ ξανά η προσπάθεια του αθλητή του Πανελληνίου που ξεκίνησε τον αθλητισμό από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, ένα ψηλό παιδί, 1 μέτρο και 92 εκατοστά, κέρδισε την πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκούς αγώνες εφήβων, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες. Και νίκησε εδώ στην πατρίδα του, στο χώρο που πρωτοέμαθε να κάνει αθλητισμό, την πρώτη θέση στα 400 μέτρα. Είδαμε λοιπόν
στην κούρσα, τη κούρσα των 400 μέτρων των ανδρών μετά από εκείνη των γυναικών. Να τα αποτελέσματα των γυναικών που προηγήθηκαν. Η Δερβαίνη 54-32, η Φιλάνδρα 54-34, η Σύρου, οι δύο αθλητές του Πανελλήνιου λοιπόν παίρνουν για τον Πανελλήνιο τους περισσότερους βαθμούς. Για τον πρωταθλητή Ελλάδας γυναίκες Πανελλήνιο, Ερμής 55-11, Θεοδωρακοπούλου της ΑΕΚ 55-80, Παναγιωτίδου της Κοζάνης 55-98, Μπελιμπασάκη του Σιτιακού 56-59, Παπουτσάκη του Όφη 56-83, Παπαδοπούλου του Πανελλήνιου 58-30 είναι τα αποτελέσματα στα 400 των γυναικών. Πριν από λίγες μέρες κάτσαμε το μεγάλο δάσκαλο. Ενώ την ίδια ώρα η σκαφίδα, όσο εσείς βλέπατε, τα 400 μέτρα των ανδρών απέτυχε για τρίτη φορά στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά. Νικήτρια του αγωνίσματος λοιπόν είναι η Νικόλ Κυριακοπούλου με 4.30. Ίσως να τη δούμε λίγο αργότερα να πηγαίνει για κάποιο ρεκόρ. Θα δούμε. Ο Γιάννης Μαλλιός από την ΚΟ είναι στη δεύτερη θέση. Έχει ρίξει 76 μέτρα και 80 εκατοστά. Έχει βελτιώσει τη φετινή ατομική επίδοση. Αθλητής, βγάζει άκυρο γιατί δεν ήταν καλή πολύ. Ένας αθλητής όπως και ο Γράβαλος που τον είδαμε νωρίτερα της, και εκείνος έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Λοιπόν, έχει δείξει ότι είναι ένα σπάνιο ταλέντο στην ΚΟ. Ένα σπάνιο αθλητικό ταλέντο και να έχει Κυριακοπούλου. Νικόλ Κυριακοπούλου λοιπόν που συνεχίζει μόνη της, ενδεχομένως πηγαίνοντας για μια πολύ σπουδαία επίδοση. Η αθλήτρια του Ρεθυμνιακού με φετινή καλύτερη της τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά που της έδωσαν την πρόκριση για το Βερολίνο, χάνει την πρώτη προσπάθεια στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Νομίζω η σκαφίδα έμεινε στα 4 μέτρα και 20 και τρίτη η Λεδάκη με 4 μέτρα και η Μάνου επίσης με 4 μέτρα τέταρτη. Ο Λεμπέσης που πήρε χάλκινο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες αθλητών ηλικίας κάτω των 23 ετών. Στο στάδιο όμως γίνεται ενός λεπτού σιγή. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Χειμονίτη, του δάσκαλου του αθλητισμού. Χειμονίδης που υπήρξε μέγας αθλητής, ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τα 2 μέτρα στο ύψος και υπήρξε σπάνιος δάσκαλος. Να δούμε την προσπάθεια του Λεμπέση. Του Λεμπέση από το Μαυροπάτι, το Μαυρομάτι Βιωτίας, είναι λίγο πάνω από τα 75 μέτρα. Ένας αθλητής με πολλά προσόντα, ηλικίας μόλις 22 ετών. Πήγε εξαιρετικά εφέτος, κέρδισε μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, κέρδισε μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες αθλητών ηλικίας κάτω των 23 ετών. Ήταν εξαιρετικός, από τους καλύτερους Έλληνες αθλητές στους αγώνες που έγιναν στη Λεϊρία. 75-20 ήταν η βολή αυτή για τον Λεμπέση, τον Σπύρο Λεμπέση, τον αθλητή του Αγίου Βιωτίας. Έχει ορισμένα προβληματάκια στους προσαγωγούς. Βλέπετε μια όμορφη εικόνα με τον ήλιο που μας δίνει ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Σταμάτης Μαρμαράς, και με μια άποψη από τις κερκίδες του Καφταντζογλίου. Που δεν είναι ενδεικτική για το πόσο η Θεσσαλονίκη αγαπάει το στίβο, και αυτό θα το δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στον τελικό των Grand Prix της ΙΑΦ. Εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα, είναι σήμερα, δύσκολη περίοδος. Δεδομένου ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή που διάλεξαν να οργανώσουν το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα μετά την τρίτη προσπάθεια στο μήκος.
όπου προηγείται η Πέρα με 6 μέτρα και 31 εκατοστά, η Καφούρου 6,27, Παπαχρήστου 6,23, Πιλάτου 6,13. Και η Καφετζή ανέβηκε πάνω από τα 6 και η Στρατάκη πάνω από τα 6. Η Καφούρου περιμέναμε πολλά περισσότερα από εκείνη, δεδομένου που όπως είπαμε το πρωί με ευκολία έφτασε στα 6 μέτρα και 53 εκατοστά για να προκριθεί, για να προκριθεί στο τελικό του αγωνίσματος, αλλά τώρα βλέπετε ότι είναι ένας άλλος αγώνας και η αλτικότητά της δεν έχει αλλάξει βέβαια. Απλούστατα δεν βρίσκει τον εαυτό της για να πηδήσει όσο ήθελε. 6,62 είναι το όριο για τους παγκόσμιους αγώνες που αναζητά η κορυφαία Ελβίδα αθλήτρια. Ο Καρελάκης του πειραϊκού συνδέσμου σε μια βολή στον ακοντισμό. Στον ακοντισμό όπου 80 μέτρα και 95 εκατοστά έχει ρίξει ο Λεμπέσης, 75 μέτρα και 40 ο Κάλος Ζούμης. Βλέπετε εδώ ξανά την προσπάθεια του αθλητή του πειραϊκού συνδέσμου. Ο Σμαλιός είναι στη δεύτερη θέση, 80-95 ο Λεμπέσης, ο Σμαλιός 76-80, ο Καλοζούμης 75 μέτρα και 70 εκατοστά. 57 μέτρα και 60 για τον ένατο αθλητή των αγώνων στους 12 που μετέχουν στο τελικό του αγωνίσματος. Παρακολουθείτε την πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου, ένα πρωτάθλημα που γίνεται για 95η φορά. Πρωτάθλημα στη μνήμη του Άρη Μισαηλίδη. Και για να δούμε την Νικόλ Κυριακοπούλου στη δεύτερη της προσπάθεια στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Αποτυχημένη και αυτή η χρυσή μεσογειονίκης της Πεσκάρας με τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά που έχει βάλει στο μάτι τα 4,55 της Καφίδα. Το πανελλήνιο ρεκόρ δηλαδή, αφού τον στόχο του ορίου για το Βερολίνο τον έχει πιάσει, θα είναι εκεί, θα είναι στο Βερολίνο που και πάλι αναμένεται να λάμψει η Γελένα Ισυμπάγεβα που μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 4,85. 1500 μέτρα των ανδρών με κορυφαίο χρόνο ατομική επίδοση 3,43-43 από τον Κώστα Ανακόπουλο, τον αθλητή του Πανιώνιου. Το έκανε στις 10 Ιουνίου στο Meeting Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Βασίλης Παπαϊωάννου του Πανελλήνιου έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση με 3,44-64 φέτος στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Δημητράκης της Γλυφάδας 3,51-66 και ο Γιάννης Ψαρός του Χαϊδαρίου έχει την τέταρτη καλύτερη επίδοση 3,52-01. Για τα 1500 μέτρα των ανδρών που το πανελλήνιο ρεκόρ είναι το 3,36-74 του Παναγιώτη Στρουμπάκου και το όριο για το Βερολίνο το υψηλό 3,36-20 και το χαμηλό 3,39-20 για τους αθλητές που φιλοδοξούν να φτάσουν στο κορυφαίο φετινό ραντεβού της χρονιάς. Τα 1500 μέτρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι μία από τις κούρσες της τακτικής. Βλέπετε αυτούς που πηγαίνουν μπροστά. Ο Γιώργος Κανελόπουλος του Μεσσηνιακού είναι αυτός που ανέλαβε στα μισά να οδηγήσει και τώρα
αρχίζει σταδιακά να μένει πίσω. Στο 1500 των ανδρών που κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος. Είχε ο Κυπρόνιο με 3.29.47, ο Κεϊτανή 3.30.20 και ο Κυπρούτο 3.31.20. Αυτές είναι οι τρεις καλύτερες επιδόσεις φέτος στον κόσμο. Ο Κανελόπουλος που προσπαθεί να πλασαριστεί ξανά μπροστά. Είναι ο Γιώργος Χορτιατινός του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Απομένει μία στροφή ακόμα με τον αθλητή του Ηρακλή να είναι μπροστά και τον Κανελόπουλο στην δεύτερη θέση, πηγαίνοντας για την τελευταία στροφή. Και βλέπετε και η τακτική τώρα που έχουν αρχίσει εκεί και τα σπροξήματα σιγά σιγά, και ανάμεσά τους είναι και ο Νίκος Πούλημας του Κερκυραϊκού που ανοίγει και βγαίνει μπροστά, πηγαίνοντας προς την τελευταία στροφή οι αθλητές των 1500 μέτρων. Θυμίζω το όριο πρόκρισης στο χαμηλό είναι το 3.39.20. Είναι η δεύτερη σειρά, η χαμηλή, η αργή σειρά. Ο Σπύρος Κουλούρης του Κερκυραϊκού πηγαίνει για να τερματίσει πρώτος, όπως και θα γίνει, σε 4.03.51. Αυτή ήταν η αργή σειρά λοιπόν. Θα δούμε τους καλούς αθλητές στην δεύτερη. Εδώ ο αθλητής του Κερκυραϊκού που θα πάρει την πρώτη θέση με 4.03.51. Κάνοντας την επίθεσή του ουσιαστικά στα τελευταία 400 μέτρα. Και ξανά πως φεύγει μπροστά. Στην τελική ευθεία. Στη συνέχεια θα δούμε τη δεύτερη σειρά, τη γρήγορη στα 1500 μέτρα. Υπάρχουν τα 1500 μέτρα των γυναικών και μήκος. Είναι η Καφούρου η αθλητρία που βλέπετε. Έχει πηδήσει 6 μέτρα και 27 εκατοστά. Στη δεύτερη θέση μετά την Πέρα που έχει πηδήσει 6.31. Για να δούμε. Δεν θα μετρήσει, γιατί και αυτό το άλμα είναι άκυρο, το βλέπετε. Πήδε σε μακριά η Καφούρου, αλλά ρίσκαρε. Δεν της βγήκε το άλμα, δεν έπιασε σωστά. Δείτε πόσο μακριά πήδησε. Είναι ένα άλμα κοντά στα πάνω από τα 6.80. Κρίμα. Και αυτή είναι η Νικόλ Κυριακοπούλου που θα κάνει την τρίτη και τελευταία της προσπάθεια στα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Είναι νικήτρια είτε έτσι είτε αλλιώς του αγώνα. Βλέπετε εδώ. Αυτή πρέπει να είναι η τρίτη της προσπάθεια. Περνάει πάνω από τον πύχη και κάνει 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Έχει μια σταθερότητα σε άλματα πάνω από τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά εφέτος, εδώ με τον προπονητή της. Και ο πύχης τώρα πηγαίνει ανά 5 εκατοστά για την Νικόλ που συνεχίζει μόνη της. Θα τη δούμε στα 4.45, στα 4.45.
50 και να δοκιμάζει ενδεχομένως και για το πανελλήνιο ρεκόρ της Σκαφίδα, που εγκατέλειψε νωρίς. Έμεινε στα 4 μέτρα και 20 εκατοστά. Εδώ είναι οι αθλήτριες στην κατηγορία των νέων στα 100 μέτρα. Και το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι την απονομή κάνει η εγγονή του Άρη Μισαηλίδη. Και είναι η εγγονή του Ηλία Μισαηλίδη, κόρη του Άρη Μισαηλίδη, η εγγονή του ανθρώπου που δημιούργησε και στήριξε και ανέδειξε τον αθλητισμό γυναικών στην Ελλάδα. Δημητράκης Ανδρέας, γυμναστικού συλλόγου του Φάντας. Σαρός Ιωάννης, γυμναστικού συλλόγου Καϊδαρίου. Μαυροϊδέας Ηλίας, Πανιωνίου γυμναστικού συλλόγου. Την εγγονή του κύριου Ηλία που έφερε το γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα. Φανή, τι μηνύματα θυμάσαι από τον παππού σου, που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον αθλητισμό για τις γυναίκες. Θυμάμαι έναν άνθρωπο αφοσιωμένο που έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή του στον ελληνικό αθλητισμό, τον οποίο υπηρέτησε με πίστη και με συνέπεια από όλες τις θέσεις τις οποίες κατήχε τα αξιώματα, είτε ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, είτε του Πανιωνίου, είτε ως έφορος του γυναικείου τμήματος του Στίβο του Πανιωνίου. Πραγματικά υπήρξε οραματιστής πρωτοπόρος στην εποχή του, με τις ιδέες που είχε, που σκέφτηκε να βάλει τη γυναίκα στον αθλητισμό, και ήταν πολύ μεγάλη τιμή που έκανα την απονομή αυτή σήμερα στις νικήτριες των 100 μέτρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον θυμόμαστε πάντα τον κύριο Ηλία ως άνθρωπο που έφερε τον αθλητισμό. Το γυναικείο, Νίκο, ο λόγος σε εσάς. Στο μήκος έχουμε μείνει. Στο μήκος όπου η πέρα προηγείται με 6 μέτρα και 31 εκατοστά, η Αλένη είναι στην 8η θέση με 5 μέτρα και 99, ενώ βλέπουμε τα 1500 μέτρα. Είναι η καλή λεγόμενη σειρά. Μια σειρά στην οποία μετέχουν... ο Βασίλης Παπαϊωάννου του Πανελλήνιου, ο Ανδρέας Δημητράκης της Γλυφάδας, ο Γιάννης Ψαρός του Χαϊδαρίου, ο Ηλίας Μαυροϊδέας του Πανιώνιου, ο Νίκος Πούλημας του Κερκυραϊκού, ο Σπύρος Διαμαντόπουλος του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Παναγιώτης Βουτσινάς του ΑΟΠΕΛΟΣ Πατρών, ο Μανώλης Μουστάκας του Ολυμπιακού, ο Προκόπης Χατζάκης του Πανελλήνιου, ο Κωνσταντίνος Τούσε του Αγρινίου, ο Βασίλης Βλαχογιάννης του Πανελλήνιου, ο Τριαντάφυλλος Οικονόμου του Πήγασου Λάρισας, ο Παναγιώτης Κόλιας του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου και ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος επίσης του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Είδαμε νωρίτερα την πρώτη σειρά στα 1500 μέτρα. Και αυτή είναι η δεύτερη, είναι η γρηγορότερη από τους αθλητές. Θυμίζω το πανελλήνιο ρεκόρ 3:36.74 από τον Παναγιώτη Στρουμπάκο. Και αυτοί είναι οι αθλητές που έχουν αναλάβει να οδηγήσουν στο ξεκίνημα. Είναι ο Βασίλης Παπαϊωάννου, ο αθλητής του Πανιώνιου, και ο Χατζάκης του Πανελλήνιου. Είναι οι δύο που πηγαίνουν μπροστά, δύο στροφές πριν από τον τερματισμό των 1500 μέτρων. Αργότερα υπάρχουν τα 1500 των γυναικών και τα 3000 μέτρα στίπλ. Στην κεφαλή της κούρσας που για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει κάτι. Πιο πίσω είναι ο Ψαρός και ο Διαμαντόπουλος. Πηγαίνουν στη στροφή για την τελική ευθεία που θα τους οδηγήσει στο καμπανάκι. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου λοιπόν μπροστά, και με το 3:50 ο Γιάννης Ψαρός που είναι πίσω του. Παπαϊωάννου και Ψαρός, οι δύο πρώτοι λοιπόν πηγαίνοντας προς το καμπανάκι. Και θα υπάρξει αλλαγή στην κεφαλή,
εκτός αν κρατήσει μέχρι το τέλος ο Παπαϊωάννου, που δείχνει πιο άνετος πάντως από τον Ψαρό που ακολουθεί. Ο Δημητράκης της Γλυφάδας είναι αυτός που περνάει τώρα δεύτερος και ο οποίος είναι πηγαίνει πιτσιρικάς, να οδηγήσει την κούρσα. Είναι 90'ρης. Ναι, είναι 19 χρονών. Κρατάει όμως ο εξ αρχής πρωτοπόρος, ο Βασίλης Παπαϊωάννου του Πανελλήνιου, και με το 6.71 είναι ο Μανώλης Μουστάκας του Ολυμπιακού, που ανεβαίνει και κάνει το τελευταίο του σπριντ για να προσπαθήσει να απειλήσει. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου όμως είναι αυτός που θα τερματίσει πρώτος, θα πάρει την νίκη στα 1500 μέτρα με τον αθλητή του Ολυμπιακού δεύτερο, τον Μουστάκα, σε χρόνο 3.50.60. Αυτός είναι ο χρόνος για τον Βασίλη Παπαϊωάννου, που δίνει, αυτό είναι και το πιο σημαντικό σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, τους 13 βαθμούς στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Και αυτός είναι ο Μανώλης Μουστάκας που είναι πίσω του. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου που άντεξε στην κορυφή σχεδόν από την αρχή. Και ξανά τα τελευταία μέτρα. Μουστάκας που έκανε την αντεπίθεσή του για να αφήσει τρίτο τον Ψαρό, τον ξεπέρασε στο τέλος, ερχόμενος από το δεύτερο γκρουπ ουσιαστικά μετά τα πρώτα 800 μέτρα, για να πάρει ο αθλητής του Ολυμπιακού τους 11 βαθμούς για τον σύλλογό του. Και ο Ανδρέας Δημητράκης που ακολούθησε και ήταν τελικός τρίτος, ο αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας. Και Νικόλ Κυριακοπούλου, 4 μέτρα και 45 εκατοστά. Κυριακοπούλου που αγωνίζεται μόνη της στο επικοντό για να κάνει τη δική της υπέρβαση. Αποτυγχάνει στο πρώτο της άλμα. Και ξανά ανεβαίνει, όχι όμως τόσο ώστε να περάσει πάνω από τον πύχη. Έχει βάλει στα 4.56. Πάλι. Έχει βάλει για πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε στο Νίκο Τσόνη. Είναι το γράβαλο, το νικητή των 400 μέτρων. Δημήτρη, ήταν προτιμότερο η νίκη ή κάτω από 46 δευτερόλεπτα? Πρώτη προτεραιότητα ήταν η νίκη. Για τον χρόνο? Για τον χρόνο είμαι ικανοποιημένος. Αν και θα περίμενα να κάνω κάτω από 46 για να πιάσω το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν ήρθε. Κρατάω τη νίκη. Αυτό μέχρι στιγμής. Νομίζεις ότι έχετε μια καλή ομάδα, τόσοι καλοί τετρακοσάριδες στα 4.400? Είναι ο Γιώργος ο Πέτρος Κυριακίδης, ο Μελαχρινούδης, σύ τον Φεργίλη τον Ιακωβάκη. Είναι όλοι τους καλοί αθλητές και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας και τα ατομικά ρεκόρ τα υπόλοιπα παιδιά μαζί και εμένα, πιστεύω ότι 4.400 θα κάνει μια πολύ καλή ομάδα, άριστα που έχουμε πολύ καλή ομάδα, ακόμα καλύτερη δηλαδή για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, μικρόφωνο σε εσάς. Τώρα σειρά έχουν τα κορίτσια να τρέξουν 1500 μέτρα. 17 αθλήτριες θα παραταχθούν στην αφετηρία για να πάρουν μέρος στην κούρσα των 1500 μέτρων των γυναικών. Και από την εσωτερική θα τρέξει η Κλάντου. Ο κριτής διαβάζει τα ονόματα των αθλητριών που μετέχουν στον αγώνα και με τη σειρά της βάζει τη μία δίπλα στην άλλη για να ξεκινήσει, να ξεκινήσει ο αγώνας. Η Μαρία Κλάδου τρέχει για τον Ολυμπιακό, Μαρία Πάνου για τον Ρεθυμνιακό. Η Κλάδου είναι το φαβορί για την πρώτη θέση, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Η Νίκη Μαρτζακλή του Κούρου Πατρών, η Αλαμπαζίνη, η Δακλή Πακοτόφο την Φωτεινή της Φιλοθέης, η Βαλεντίνα Μιχαήλοβα του Πανελληνίου, η Πετρουλάκη του Σιτιακού, η Πρέντσα του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, η Νταλάκα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, η Γιαννούλα Μάνθου του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων, η Σοφοκλέους της ΑΕΚ.
η Καρακατσάνη του Ρεθυμνιακού, η Ανδρονίκη Δρακάκη της ΑΕΚ, η Μαρία Κουφού της Γλυφάδας, η Νικολέτα Γιαννούλη του Μεσογείων, η Κέτη Μάργα του Γυμναστικού Συλλόγου Νίκη Βίρονα και η Χριστίνα Λιάτσου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου είναι οι αθλήτριες που τρέχουν σε αυτό το τελικό των 1500 μέτρων των γυναικών. Την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 1500 μέτρα των γυναικών την έχει επιτύχει το 2004 η Κωνσταντίνα Εφεντάκη, τρέχοντας την απόσταση σε χρόνο 4:05.63 σε ένα αγώνα που είχε γίνει σε ένα meeting στην Μαδρίτη. Η Τσίρμπα έχει πετύχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 4:08.44 και η Μαρία Κλάδου είναι εκείνη που από τα πρώτα μέτρα βγήκε μπροστά για να πάρει κεφάλι στην κούρσα, έχοντας πίσω της τη Μαρία Πάνου του Ρεθυμνιακού. Αυτά στα πρώτα κιόλας μέτρα. Η Κλάδου έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα σε χρόνο 4:18.29, μια επίδοση που είχε σημειώσει τον Μπρούνο Τζάουλη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Είναι αθλήτρια του Ολυμπιακού, τη βλέπετε μπροστά, και την Μαρία Πάνου στη συνέχεια. Και η Νταλάκα στην τρίτη θέση. Η Νταλάκα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Η Μαρία Νταλάκα που έχει στο παρελθόν τρέξει όλες τις κούρσες από 400 μέτρα, 800, 1500, 3 χιλιόμετρα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Εδώ λοιπόν είναι στα 1500 μέτρα. Πέρυσι δεν αγωνίστηκε η Νταλάκα γιατί είχε προβλήματα πολλά τραυματισμού. Η Μαρία Ιπάνου είναι ένα νέο κορίτσι, μια νέα αθλήτρια, νέα σε ηλικία, 21 ετών. Για να δούμε, βλέπετε πόση μεγάλη είναι η διαφορά που έχει η αθλήτρια του Ολυμπιακού από τις υπόλοιπες, που αγωνίζονται, που μετέχουν στο αγώνισμα. Η Πάνου ακολουθεί, όπως είπαμε. Είναι η Καρακατσάνη με τον αριθμό 800, μια νέα αθλήτρια, πιτσιρίκα και αυτή, η Καρακατσάνη του Ρεθυμνιακού, είναι 17 ετών, κόρη ενός παλιού καλού αθλητή στον αγώνα. Οι αθλήτριες που παρακολουθείτε εδώ, η Λιάτσου ήταν εκείνη που κλείνει την 17άδα των αθλητριών που μετέχουν στο αγώνισμα, με την Μαρία Κλάτου πάντα μπροστά. Τη Μαρία Κλάτου που έχει αφήσει τις υπόλοιπες αθλήτριες αρκετά πίσω, αλλά βλέπετε ότι η Νταλάκα, όμως έχουμε και άλμα επί κοντό. Πανελλήνιο ρεκόρ. Για να δούμε αν θα το κάνει. Δεν τα καταφέρνει ούτε στη δεύτερη προσπάθεια. Το 4:56 η Νικόλ Κυριακοπούλου ρίχνει και αυτή τη φορά τον πύχη. Η Σκαφίδα έχει το πανελλήνιο ρεκόρ 4:55 από τους πανελλήνιους αγώνες πέρυσι τον Ιούνιο στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι. Δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από την Κυριακοπούλου τα 4:50 και τρίτη καλύτερη επίδοση από την Τσιλικύρη τα 4:47 από το 2004. Κλάδου με Νταλάκα στις δύο πρώτες θέσεις. Καρακατσάνη και Πάνου στη συνέχεια. Τρίτη και τέταρτη. Είναι και η νεαρά Ανδρονίκη Δρακάκη που είναι στην πέμπτη θέση. Στην έκτη θέση είναι η Ανδρονίκη Δρακάκη. Ξάκ. Η Πάνου θα περάσει εδώ την Καρακατσάνη. Η Δρακάκη είναι 17 ετών και εκείνη, είναι πιτσιρίκη. Η μάχη γίνεται στην κορφή. Η Κλάδου έφυγε πολύ νωρίς και δυνατά. Η Νταλάκα είχε δυνάμεις και φαίνεται αυτό στο τέλος. Την φτάνει και την περνάει ακριβώς το βιράζ. Και να δούμε αν τελικά θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει την πρώτη θέση
Η Κλάντου δεν έχει δυνάμεις. Δεν έχει δυνάμεις. Βλέπετε την Νταλάκα, τη Μαρία Νταλάκα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου να τερματίζει και να σημειώνει και μια αρκετά καλή επίδοση. 4-17-06 είναι η καλύτερη επίδοση που έχει στην Ελλάδα. Με δεύτερη την Κλάντου, τρίτη την Πάνου, τέταρτη την Καρακατζάνη. Μάχη πίσω από την Δρακάκη. Η Νταλάκα. Είναι η Δαγκλή Παγωτό που ακολούθησε και η Δρακάκη στη συνέχεια. Έκτη. Έτσι έκλεισε η εξάδα στα 1500 μέτρα, στα 1500 μέτρα των γυναικών. Βλέπετε εδώ την Δαλάκα. Όσο θέλετε. Μια πολυταλαντούχο αθλήτρια που όπως είπαμε τρέχει από 400 μέτρα μέχρι και 3 χιλιόμετρα με επιτυχία και είχε χαθεί για ένα διάστημα από τους αγωνιστικούς χώρους λόγω προβλημάτων τραυματισμού και τα αποτελέσματα στον ακοντισμό όπου σημειώθηκαν πολύ καλές επιδόσεις. Βλέπετε το Λεμπέση να ξεπέρασε τα 80 μέτρα 80 μέτρα και 95 εκατοστά και πρέπει να σημειώσουμε ότι από αγώνα σε αγώνα ο αθλητής αυτής ο αθλητός αυτός βελτιώνει τα ρεκόρ του και έχουμε πέρασει ο Σταματόγιαννης στην σφαίρα στον Σταματόγιαννη με 18-84 καλύτερη επίδοση φέτος για τον αθλητή του Πανελλήνιου. 19-34 έχει ρίξει εδώ ήδη. 19 μέτρα και 34 εκατοστά για τον Σταματόγιαννη που κάνει την καλύτερη φετινή του επίδοση και έχει φτάσει και πολύ κοντά στο χαμηλό όριο για το Βερολίνο, το 19-90. Τόσο κοντά όσο μακριά βέβαια. Αυτό το 19-34. Δεύτερος είναι ο Αναστασόπουλος με 18-94 και ο Γερομαρκάκης 18-69. 19-34 η καλύτερη βολή του έβγαλε άκυρη την πέμπτη του προσπάθεια ο Σταματόγιαννης, ο αθλητής του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Και πες μου, ο Γερομαρκάκης τι ρεκόρ είχε, είχε 18-40 και έκανε 18-69 ή κάνω λάθος? Γερομαρκάκης έκανε 18-40, ναι, σωστά. Άρα έκανε και αυτός ρεκόρ και το σημειώνω γιατί είναι πιτσιρικάς και αυτός από την Κρήτη. Έχουμε πολλούς αθλητές, Νταλάκα νωρίτερα, κριτικά. Ο Γερομαρκάκης έχουν πολλά παιδιά από την Κρήτη που ξεχωρίζουν στους Πανελλήνιους Αγώνες. Για να πάμε στον Νίκο Τσόνη. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την νικήτρια των 1500 μέτρων, την κυρία Νταλάκα. Συγχαρητήρια Μαρία, είναι η καλύτερη επίδοση φέτος της χρονιάς στην χώρα μας. Το περίμενες αυτό, έχεις να τρέξει ένα χρόνο? Σίγουρα είναι η καλύτερη επίδοση, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Το θετικό είναι ότι είμαι υγιής και σε αυτό οφείλεται γιατί δουλέψαμε και σκληρά. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, τον προπονητή μου. Προπονητή σου τον βλέπουμε δίπλα. Ναι, ναι, είναι πολύ χαρούμενος. Είναι η καλύτερη επίδοση της χρονιάς και το μικρό μου ρεκόρ. Και είναι θετικό. Και προχωράμε, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια να ρωτήσουμε τον προπονητή, τον κύριο Παπαχρήστου, που είναι εδώ με τον πατέρα μιας άλλης αθλήτριας και γνωστό στο πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρώτα εσείς, κύριε Παπαχρήστου. Συγχαρητήρια να πω στα παιδιά καταρχάς, γιατί κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση. Και στις γυναίκες και στις νέες πρώτα. Και στις γυναίκες και στις νέες. Ναι, γιατί εντάξει, η Μαρία επανήλθε μετά από πολύμινο τραυματισμό. Έκανε μια επίδοση που είναι το μικρό ρεκόρ. Αλλά και οι δύο μικρές που είναι και νέες, μάλλον είναι κορασίδες, αλλά δικαιούνται στην κατηγορία των νέων. Και η Καρακατσάνη και η Δρακάκη. Η Δρακάκη έκανε το μικρό ρεκόρ, συνέτρεψε το ρεκόρ της που ήταν 4.38, έκανε 4.33. Η Καρακατσάνη έτρεξε πάλι κοντά στο ρεκόρ της. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Έχουν μέλλον. Απλώς πρέπει από στάσεις να προσεχτούν, γιατί υπάρχουν παιδιά, αλλά δυστυχώς στην πορεία χάνονται γιατί είναι ένα δύσκολο και επίμονο άθλημα. Κύριε Δρακάκη, ούτε ρεκόρ οικογένειας δεν έχετε πια. Είστε ευχαριστημένος? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δίνει τα πάντα. Και είμαι συγκινημένος. Να δούμε όμως, Νίκο Τσόνη, την Νικόλ Κυριακοπούλου. Στα 4.56 για Πανελλήνιο ρεκόρ περνάει. Αχ, λίγο ήθελε για να κάνει Πανελλήνιο ρεκόρ. Ένα πολύ καλό άλμα από την Νικόλ που ρίχνει με το στήθος το πύχη. Κρίμα. Ανέβηκε καλά και βλέπετε την απογοήτευση στο πρόσωπό της. Αλλά είναι σίγουρο ότι σύντομα θα το κάνει. Ένα πολύ πολύ καλό άλμα το τρίτο της. Δείτε πόσο ψηλά ανεβαίνει, δείχνει να έχει περάσει και για λίγο χάνει το Πανελλήνιο ρεκόρ. Να καταρρύψει το 4.55 της Αφροδίτης Καφίδα. Κρίμα. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια.
να επιστρέψουμε στον Νίκο Τσόνη. Λοιπόν, Κερδακάκη, συγκίνηση. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι μια δύσκολη χρονιά για τη μικρή, η οποία έταξε πάρα πολλούς αγώνες φέτος και την περιμένει ένας ακόμα δύσκολος αγώνας βαλκανικός. Αλλά θα πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι, νομίζω, ο πολυνίκης προπονητής. Όταν στην πεντάδα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος έχεις τρεις αθλήτριες, νομίζω ότι ο Σέγας κάτι πρέπει να σκεφτεί για αυτόν τον προπονητή. Τι πρέπει να περιμένουμε και από τον άλλο σας πολύ καλό αθλητή, τον Κώστα τον Ακόπλο? Ο Κώστας είχε μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Δυστυχώς αυτή την περίοδο, μετά από τους πολλούς αγώνες, ειδικά τα ταξίδια μας κουράσανε. Είναι λίγο κουρασμένος, αλλά η τελευταία προπονητική συγκέντρωση που κάναμε ήταν πολύ καλή και πιστεύω ότι αύριο θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σε αυτό το αγώνα και για τον εαυτό του αλλά και για τον σύλλογο του. Αυτά από εμάς, ο λόγος και πάλι σε εσάς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στο Άλμα Επικοντού. Κυριακοπούλου 4-40, η Σκαφίδα 4-20, η Λεδάκη και η Μάνου 4 μέτρα. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και γυρίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Είμαστε ξανά στο Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Στην σφαίρα είμαστε, όπου ο Σταματόγιαννης έχει κάνει βολή στα 19 μέτρα και 34 εκατοστά, ο Αναστασόπουλος 18-94 και είναι ο Γερομαρκάκης, ο Γιώργος Γερομαρκάκης του Γυμναστικού Συλλόγου Λιβικός Ιεράπετρα, ο οποίος έχει κάνει 18 μέτρα και 69 εκατοστά. Σιγά σιγά ο αγώνας ολοκληρώνεται, αλλά εμείς πάμε στον Νίκο Τσόνη. Έχει μαζί του τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Έχουμε κοντά μας τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Κύριε Ιωαννίδη, μετά από πολλά χρόνια το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου έρχεται στην πόλη σας και ως προπονητής του μπάσκετ είστε ο πρώτος που καθιερώσατε στιβική προπόνηση ομάδας μπάσκετ. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, τι σκέφτεστε για το Στίβο? Μετά από 25 χρόνια, το 84 ήταν η τελευταία χρονιά που έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου εδώ, και πράγματι εγώ μόλις σταμάτησα και ανέλαβα την ομάδα του Άρη, κάναμε στιβική προπόνηση και κερδίσαμε ένα πρωτάθλημα με παιδιά τα οποία ήταν μόνο από τη Θεσσαλονίκη και με το ψηλότερο 1,96 εναντίον Ολυμπιακού Πανδρέκου που είχαν μεγαθύρια. Και έτσι άλλαξε όλο το μπάσκετ, ήρθε ο Γκάλης στον Άρη και άλλαξε όλη η ιστορία. Θα γίνει το Super Grand Prix 12-13 Σεπτεμβρίου. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός αθλητικό μετά την Ολυμπιάδα. Θα είναι εδώ ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουμε κάνει ήδη και το Meeting. Θέλει η ΙΑΒ να δώσει Meeting οπωσδήποτε στη Θεσσαλονίκη, το ευρωπαϊκό κύπελο. Δηλαδή όλα αυτά είναι να ανέβει η πόλη στον κλασικό αθλητισμό. Ο κλασικός αθλητισμός είναι η βάση των αθλημάτων. Όποιος είναι καλός αθλητής στον κλασικό αθλητισμό θα είναι καλύτερος αθλητής σε όποιο ομαδικό άθλημα και αν αποφασίσει να ακολουθήσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι Σάββατο, είναι 1η Αυγούστου. Όλος ο κόσμος είναι στη Χαλκιδική και έχει τόσο κόσμο που αποδεικνύει ότι αγαπάει το Στίβο. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται μια καινούργια γενιά αθλητών στο Στίβο. Αυτό είναι το ουσιώδες και βασικό, με μεγάλα ρεκόρ. Ο Λεμπές ήδη πήγε ένα μέτρο παραπάνω από ό,τι βγήκε τρίτος πρόσφατα στο παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει καινούριο αίμα, το οποίο θα πρέπει να το βοηθήσουμε, να αναδειχθεί. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, κύριε Υπουργέ, βοήθειας του νέου αίματος? Εμείς κάνουμε το εργομετρικό τώρα στην Θεσσαλονίκη, ώστε να υπάρχει ό,τι καλύτερο και από εγκαταστάσεις αλλά και από έμψυχο υλικό. Τελειώνει, το Σεπτέμβριο θα τελειώσει ήδη η ξενώνωση που γίνεται εδώ στο Καφτατζόγλο. Όλοι οι αθλητές της Βορείου Ελλάδος να έχουν χώρους να κοιμηθούν, είχαν χώρο να φάνε στη στρατιωτική λέσχη και θα έχουν να κοιμηθούν. Κάνουμε στίβους, θα δείτε και στον Πειραιά τώρα θα κάνουμε, σε κάθε μέρος που υπάρχει έτοιμα για στίβο, δηλαδή για ταρτάν, γίνεται αποδεκτό και προχωρούμε εφόσον υπάρχουν παιδιά που αθλούνται για να στη Λαμία μετά από πόσα χρόνια, 20 χρόνια. Λοιπόν, θα γίνει στη Λαμία ο στίβος, θα γίνει στο Λαγκαδά, παντού θα γίνει, θα γίνουν τα γήπεδα τα οποία χρειάζονται για το στίβο, ώστε τα παιδιά μας να το οδηγούμε στον αθλητισμό, να αποφεύγουν άλλες κακοτοπιές και παραδρόμους. Και είναι πολύ βασικό να υπάρχει αρμονία πνεύματος και σώματος. Αυτό θέλουμε, και θέλουμε τον μαζικό αθλητισμό. Κάνουμε και ομοσπονδία, θα το δείτε τώρα, ήδη μαζικού αθλητισμού.
η τρίτη πτυχή του αθλητισμού, ο αθλητισμός για όλους. Να είστε καλά που το δείχνετε, ο Στίβος είναι η βάση μαζί με το κολύμπι και αυτά πρέπει να τα δείχνουμε και να τα προχωρούμε όσο το δυνατόν. Πάντα η ΕΡΤ είναι σε όλα τα σπορ. Θα είστε αύριο μαζί μας. Θα είμαι. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος γιατί τελειώνει τη μετάδοση στον Νίκο Αντωνιάδη και Παναγιώτη Περπερίδη. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Είδατε νωρίτερα την τελευταία βολή του Σταματόγιαννη που ήταν ο νικητής σφαίρας με 19-34 με τον Αναστασόπουλο επίσης του Πανελλήνιου δεύτερο 18-94 και το Γερομαρκάκι του Λιβικού 18-69 τρίτο και κάπου εδώ. Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας μετάδοση. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 7 το απόγευμα πάντα από την ΕΤ για να παρακολουθήσουμε τη δεύτερη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου με νέα παιδιά αλλά και παλιούς αθλητές του ελληνικού αθλητισμού. Από τον Παναγιώτη Περπερίδη, τον Νίκο Αντωνιάδη που ήταν στην περιγραφή, τον Νίκο Τσόνη που ήταν στο ρεπορτάζ. Τον Σταμάτη Μαρμαρά, το σκηνοθέτη μας και τον Κώστα Μιχαηλίδη που είχε την δημοσιογραφική παραγωγή της μετάδοσης. Από όλους εμάς λοιπόν ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.